Για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Wow. Τι έγινε ρε κοτάρες. Στεναχωρηθήκατε που ανέβηκε η Καλαμαριά, ε. Τένα ρεπορτάζ, τίποτα. Δεν βγάλατε, ε. Ούτε τρύπη να χαθείτε, να χαθείτε. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου ρε Κώστα. Γεια σου Γιαννάκη, τι κάνεις. Γεια σου Κώστα, καλά. Γιάννη, εδώ είσαι. Όλα καλά, μέλι γκάλα. Ε, σας πείραξε. Τι μας πείραξε. Φόρτσα, φόρτσα, Απολωνάρα. Γιατί εμείς με ποιον είμαστε, με τη δράμα. Στα ψηλά πέρασε. Ναι, ναι. Στα ψηλά πέρασε. Πού το μένεις Φουρτιώτης το είπες, το έψιλον, τίποτα, εγώ κανένα. Εγώ το μόνος που στεναχωρέθηκα πραγματικά είναι τους δραμινούς φιλάθλους. Οι οποίοι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ακολούθησαν την ομάδα. Αδικία, φίλε. Ναι. Εγώ έχω να πω, τόσα άτομα είδα, πήγαν εκεί. Όταν του είδα πίσω από τι. Δεν είναι σωστό, όχι. Από την εστία εκεί στα. Πώς τα λένε, να βρίζει τον καλαϊτζή. Ναι, κρεμασμένοι εκεί από τι κερκίδες, αυτά δεν μπήκανε μέσα τα παιδιά τόσο δρόμο. Είχα χρόνια να δω τέτοιου είδους μάτσα. Είχε και ψιλομανουρίτσες εκεί μεταξύ δραμινών που ήταν και στην κερκίδα μέσα. Και... Δραμινή θερμόημενη είναι κοντοχωριανή μου εκεί πέρα, κοντά είμαστε, ναι. Τους ξέρω, είναι θερμόημενη. Παυξίδες είναι όλοι οι δραμινοί, ρε. Ναι, ρε. Γι' αυτό, ρε, θερμόημα, παιδιά είναι. Παυξίδες. Όλοι είναι παυξίδες. Είδες κανένα δραμινό να πούμε Ολυμπιακό. Όχι, όχι. Τίποτα. Ο νομός Δράμας νομίζω ότι έχει το περισσότερο κόσμο. ΠΑΟΚ. Από πλευράς ΠΑΟΚ από όλες τις. Άρη έχει, Ολυμπιακό δεν θα βρεις. Άρη έχει. Ναι, έχει, έχει. Έχει, έχει καλούς Αριανούς. Έχει, έχει κάμπους. Αλλά Ολυμπιακούς δύσκολα θα βρεις στη Δράμα. Δράμα. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Άνδρο. Άνδρο, ναι, πύργος του ΠΑΟΚ είναι. Ναι. Ναι. Να πω περαστικά στο Χατζημουράτη, πώς το λένε τον. Χατζημουράτης. Χατζησάουγλου, πώς το λένε αυτό τον πρόεδρο της ΕΠΣ Δράμας. Ποιος είναι αυτός. Χατζησαρόγλου. Άντρε, πες το ρε Χατζημουράτη. Τι είπε. Σαν τις μπανάνες του Κονγκό. Του Κούγκο. Ρε τι γινότανε ρε παιδιά. Πώς θα περάσει την εβδομάδα παιδιά. Εγώ πώς θα πέρασα, ναι. Είναι μια θαυμάσια εβδομάδα η οποία ξεκινάει. Σήμερα η τρία έφαγε η Άρσεναλ. Πώς ήταν. Τρία. 3-0 η Άρσεναλ. Αντίο ζωή. Πάμε μετά αύριο. Έχουμε Γιουβέντους. Καλό μάτς, μ' αρέσει αυτό. Θα πάμε να το δούμε, Γιαννάκη, κάτω στις παραλίες. Θα πάμε. Παραλία μέσα. Είσαι. Μέσα είμαι κι εγώ. Είσαι. Πάμε. Θα δεις και κάτι οπαδούς εκεί πέρα παλιούς. Ό,τι θες θα δω. Κάτι μπουγάτσες, κάτι ντρούλιδες και τα λοιπά. Το φιλαράκι μου το μπουγάτσα. Άρε μπουγάτσα, ρε. Μπουγάτσας. Μπουγάτσας ντρούλι και έτσι, ε. Έλα, Κώστα, είναι έλα. Κάτι δική μου. Έλα. Έλα. Είναι ένα κορέο μπαρ, το οποίο έχει ένα ποσοστό μπουγάτσες εκεί προς την. Το ΕΣΚΟ. Το ΕΣΚΟ. Θα πάμε να γουστάρουμε. Θα πάρουμε και τον γιατρό του Ηρακλειδέα μαζί. Αυτά είναι η γούστα. Κώστα, θέλω να πάρω να ακούσω πάρα πολύ κοντά. Ναι. Πού πήγε τις προάλλες. Πού ρε πήγε το σκυλί. Βέρεια. Ανέρε, φίλε, καλά λες μου. Έχει φάει δύο μηχανές. Ούτε τις βρίσκει, πώς τους ζηλεύω αυτούς. Ούτε κάμερες πήγαν σε αυτό το μάτσο, ο γιατρός πήγαινε. Ζηλεύω αυτούς. Ναι. Και για τη μηχανή του και ως διαμαγείας βρίσκεται ένας παππούς 78 χρονών, ο οποίος έχει ένα μάξι το οποίο το κούνησε 30.000 χιλιόμετρα. Πάει από εδώ μέχρι το καφενείο και τα λοιπά και του δίνει τη μηχανή. Έχει διαλύσει τα μάξια μου και
Πρέπει να έχει και λίγο τυχερό, ρε. Τους βρίσκουν, ρε. Χρειάζεται λίγο τυχερό, ρε, φίλε. Τυχεροί είναι αυτοί, ρε. Πώς τους κάθεται. Ναι, ρε, μάγκα. Με τα μάξι δεν με κάθεται. Τι να σε κάτσει με τα μάξι, τι ψάχτηκε ποτέ με τα μάξι. Ψάχτηκε ποτέ, δεν ψάχτηκε, το πετά εκεί στο τότε, το φτιάχνει, το παραδίδει έτοιμο. Ναι. Μάγκα είσαι. Άμα είχε άγχο για τα μάξι, θα βρει και αμάξι. Θα βρει και με 1000 ευρώ καινούριο κόρτο μπέσει τώρα. Αλλά δεν ψάχνουμε. Κατάλαβε. Τα βρίσκει τα τυχερά. Άμα δεν ψαχτεί και λίγο δεν έρχονται μόνα του. Έχει λοιπόν Τετάρτη την Μπάγκερ. Πολύ μπάλα έχει αυτή τη βδομάδα. Έχει κύπελο Ελλάδος. Έχει ξανά κύπελο Ελλάδος. Και αποφάσισα με το καλύτερο. Και Αργιανάρα Πέμπτη παίζει. Τι παίζει, παίζει. Παναγιάλη. Βέβαια, ρε φίλε. Παναγιάλιος Άρης. Βέβαια, ρε φίλε. Αργιανάρα. Ο εργασιομανής Γιάννης Καρατζαφέρης. Και ο εργασιομανής Κωστής Ραπτόπουλος. Με τον τρελό Νίκο Αλέφαντο. Είπαμε τη Μεγάλη Παρασκευή να κάνουμε εκπομπή. Αυτά είναι. Πηδούσε ο Γιάννης. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Πηδούσε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Ο Γιώργος, ο παπάς. Άσε ρε, του λέμε, κάτσε κάτω τώρα. Πάνε στον επιτάφιο εσύ. Εμείς θα πάμε για εκπομπή. Εμείς θα πάμε κάνουμε εκπομπή να γουστάρουμε. Άσε μας τώρα. Τι να κάτσουνε, δηλαδή. Τις 25 Μαρτίου κάθε φορά βλέπω τον Παπαμιχάλη σαν Παπαφλέσσα. Ναι. Περίκος Ανδρέου σκηνοθεσία. Με τον Παπαμιχάλη εκεί, εκεί 400 κιλά, κάνει τον Παπαφλέσσα με την καμπούση κτλ. Τζένι Καρέζη βάζει τα άστρα και την ταγματάρχη. Ανοίγω σήμερα το τηλεάστη πριν το Art πριν να βγούμε εκπομπή. Ποιον είχε ο Καρατζαφέρης. Για πες. Ποιον να είχε, λες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το Γαϊτάνο. Όχι, ρε φίλε. Είχε το Γαϊτάνο. Όχι, ρε Καρατζαφέρη. Ρε Γιάννη, αγόρι μου. Το Γιώργο. Ο Γιώργος. Γιώργο. Λέω και εγώ Γιάννη είχε τον. Ποιο Γιάννη. Ο Γιάννη έγινε κλαίει τώρα για την Arsenal. Άστορα γι' αυτό. Την Arsenal να πούμε. Πέτρο Γαϊτάνο, ρε φίλε. Το Πέτρο Γαϊτάνο. Δεν μπορώ άλλο Πέτρο Γαϊτάνο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο Πέτρο Γαϊτάνο και Ιησού από τη Ναζαρέτ μεγάλη εβδομάδα, ρε φίλε. Οπότε θα μας φλωμώσουν με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Θα κουβαλάει πάλι αυτός ο άνθρωπος μια εβδομάδα το Σταυρό. Θα κουβαλάει κάθε, κουβαλάει, κουβαλάει. Κάθε μεγάλη εβδομάδα 10 φορές επανάληψη. Εύρε, παιδιά. Εντάξει, χριστιανοί είμαστε, αλλά φτάνει να. Άσε μας χριστιανοί. Όχι, ρε φίλε, είμαστε, πιστεύουμε. Κέρδος δεν έχουμε. Κανα φράγκο. Γιατί να έχουμε. Αυτό που τι να κέρδος να έχουμε. Εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, και τελείωσε τώρα. Εντάξει. Χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά πιστεύω. Αλλά όπως είπες, δεν έχουμε σάζοντες. Δεν θα πάω, ας πούμε. Θα βγω στο μπαλκόνι και. Θα κάνουμε εκπομπή, το λέω στον κόσμο. Και τι. Δοκάρι και μέσα. Δοκάρι και μέσα είναι αυτό. Μεγάλη Παρασκευή, Νίκος Αλέφαντος, Κωστής Ραπτόπουλος. Εντάξει, μια χαρά ώρα είναι, ρε φίλε. Σάχαρη. Τι, 5.30 με 7 βέβαια, γιατί να μην κάνει. Μετά φύγει, πότε γυρνάει. Μετά τις 8.30-9. Άρα 10, βραβέ. Στα χωριά 9-10. Εδώ πιο αργά, βέβαια. Στην εκπομπή και μετά τραβά. Εκείνη την ώρα, Κώστα, που θα έπαιρνε ένα καφεδάκι που με την ΟΚΑ, εσύ και μπομπούλα. Και περνάει η ώρα ευχάριστα. Και γουστάρει και ο κόσμος. Σωστό. Βέβαια, ρε φίλε. Σωστό. Είναι 5.30 με 7 είναι νεκρή ώρα από Μεγάλη Παρασκευή. Σωστό. Δεν έχει τίποτα να κάνει. Τίποτα. Θα έχει και πολύ μπαλά, οπότε έχουν πολύ ανάλυση. Τίποτα, βέβαια. Μα είναι ωραία. Όχι, είναι καλά, θα κάνει εκπομπή γιατί έχει αναλύσει πολλά από την εβδομάδα. Μπράβο, ρε Γιαννάκη. Πανεπιστημιούχη Γιαννάκη τη ΠΑΜΑΚ. Εγώ Μεγάλη Παρασκευή μετά από τόσα μάτς, άμα είχε εδώ πέρα η Χολίμ, τι θα έκανα και εκπομπή. Θα βρούμε ένα να κάνουμε, ρε φίλε. Γιάννη, έρχεσαι. Όχι. Δεν θα. Δεν έχει. Δεν γουστάρει. Γιάννη, και εγώ Παρασκευή θα πάω στο χωριό να ανοίξω. Πού θα πας? Θα πάω στο χωριό Μεγάλη Παρασκευή. Ποιο χωριό? Στον Άγιο Χριστόφορο, ρε. Ο Άγιος Χριστόφορος. Ο Άγιος Χριστόφορος, αγόρι μου. Ο Άγιος Χριστόφορος. Ναι, ρε φίλε. Πού θα σκάσω μύτια? Θα σκάσεις, βέβαια. Ναι. Είσαι επίσημος προσκεκλημένος, μου είπαμε. Ζήχνη δίπλα είναι. Δίπλα. 7 χιλιόμετρα, αφού είμαι μια φρέντο εκεί πέρα, στον κουμπάρο σου. Άρα. Ο άλλος ο εσύ τι. Ποιος, ρε. Α, δεν το λέμε στον αέρα. Μην πεις. Πώς τον πήρα χαμπάρι, τι λες σήμερα, ναι, ρε. Πω, ρε, Κώστα, σε παραδέχω. Δεν το λέμε, σε παραδέχομαι. Είδε τι φυσιογνωμιστή είναι. Μέσα. Τι φυσιογνωμιστή είναι ο Ραπτόπουλο. Κέντρο έπεσε, ρε. Έπεσα κέντρο. Με έπεσαν τα μαλλιά όταν. Βλέπω έναν εκεί και τα λοιπά. Λέω δεν μ' αρέσει η μάπα του. Δεν μ' αρέσει, δεν τον χώρεψα την πρώτη στιγμή. Ήταν, ναι, ναι, όντω. Αρνητική ενέργεια, Γιάννη, για να καταλάβει. Αρνητική ενέργεια. Κάτσε να βγάλω και τη ζακέτα. Εκπέμπουν την αρνητική ενέργεια. Ακριβώ. Και τον πήραμε γραμμή, μας λέει ένα θέμα του κτλ. Λέμε, είδες που είχαμε δίκιο. Είχαμε δίκιο. Τρίκιο είχες, τρίκιο. Μέσα έπεισες. Ραπτόπουλος είσαι, μπίτζι. Λοιπόν, ωραία, η μεγάλη εβδομάδα δεν θα περάσει. Όχι, ρε, γεμάτη δουλειά, φίλε, μεγάλη εβδομάδα. Καλά κάνανε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και δεν θα φλωμώσουμε Ναζαρέτ και ιστορίες κάθε χρόνο τα ίδια. Καταρχήν, Ευρώπη, ρε φίλε, δεν ασχολούνται με αυτά, έτσι. Δεν έχει τώρα. Στην Ελλάδα, χριστιανοί στην Ελλάδα είναι. Στην Ελλάδα τα νέα παιδιά ασχολείσαι. Με τι, με τη θρησκεία? Ναι. Όχι, τι έτσι. Πόσο χρονών είσαι? 20. Μα με την ασχοληθεί ο άνθρωπος τώρα, εντάξει. Όχι, ρε Κώστα, τι. Οι συνομήλικοί σου και τα λοιπά. Όχι, όχι. Ελάχιστοι. Δηλαδή, από όσο ξέρω εγώ. Πού το αποδίδεις? Ρε Κώστα, ο καθένας πλέον ναι, δεν ασχολείται με τη θρησκεία. Ο καθένας πιστεύει. Αυτό. Αυτό. Τελείωσε. Όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει όχι. Άρα είμαι πάω και δεν πάω γήπεδο, είμαι χριστιανός, δεν πάω εκκλησία.
Όχι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πέρασε ο ρομαντισμό, Κώστα, πλέον. Πέρασε ο ρομαντισμό. Μας πήραν το ρομαντισμό. Βέβαια. Τα νέα παιδιά είναι πρακτικά. Δεν θέλουν πολύ. Θέλουν πρακτικά πράγματα. Είναι πρακτικά παιδιά. Πρακτικά πράγματα θέλουν. Ξέρεις γιατί είναι πρακτικά παιδιά. Γιατί έχουν μεγάλη γνώση, ρε φίλε. Εμείς ήμασταν ζώα, ρε φίλε. Εντάξει, εμείς πολλή θεωρία ακούγαμε μάθαμε. Το ραδιοφωνή της Τούμπας, ρε φίλε. Έτσι, με τον Ανέστη Αναστασιάδη, τον Πασοξίνα που. Ναι. Είχαμε εκεί το Πασοξίδικο, το ραδιόφωνο, παίζανε τις προμήθειες, ξέρω εγώ, δεν λέμε ονόματα. Μίλες. Από τους Πασόκους. Μη. Κάνανε τις προπαγάνδες και τα λοιπά. Μετά ήρθαν. Δεν είχαμε, ρε παιδί μου, να ακούσουμε 50 διαφορετικές γνώμες, να ανοίξουμε τηλεόραση, να δούμε διάφορα κανάλια, 10. BBC, MBC, ξέρω. Μας είχαν πλάσει αλλιώς, ρε World Cup, όπως τα λένε αυτά τα κανάλια. Να ακούσω 50 ραδιόφωνα διαφορετικά, να μπω στα site, να βγάλω από τα site. Ναι. Instagram. Αυτή ρε Κώστα, αγόρι μου. Είναι 400, απλά πράγματα. Πάνε. Τα παιδιά είναι 400 χρόνια μπροστά. Πάνε 50 χρόνια πίσω. Εμάς μας είπανε, ξέρω εγώ. Τι σου είπα. Το 1978 κλαίει η εικόνα της Παναγίτσας, πηγαίναμε σαν τα βόλια. Ναι. Το άντε πες το. Τι να το πει. Θα πάνε το αυτό. Θα πάνε αυτοί, δεν πάνε. Θα πάνε. Όχι, μα τι να πάνε. Θα πάνε λίγοι να πούμε. Καταρχήν ο Γιαννάκης σπουδάζει ΠΑΜΑΚ. Πριν 50 χρόνια υπήρχε αγραμματοσύνη στον κόσμο. Δεν έβγαζαν σχολείο, δεν έβγαζε μέχρι το δημοτικό πήγαινε άλλο. Με μια υπογραφή υπέγραφε, έβαζε το Σταυρό. Ναι. Ό,τι έλεγε ο παπάς του χωριού και ο πρόεδρος ήταν νόμος. Ήταν νόμος, ναι. Δεν είχαν ποτέ άδικο αυτοί και ας λέγανε λακαμίες, ναι, έτσι. Ναι. Ό,τι έλεγε ο παπάς και ο πρόεδρος του χωριού. Σωστό. Βέβαια, φίλε. Αλλά τα λέμε για βάλει μας το πούμε. Ενώ τώρα το Γιαννάκη, τι να τον πει ένα πρόεδρο και ένα παπά. Εσύ θα μα πει πώ θα παίρνει τα γράμματα. Δηλαδή εσύ στα 20 ξέρει συστήματα, ξέρει θέσει. Ξέρεις να πούμε, έχεις άποψη για εντεκάδες. Έχεις άποψη για πολιτικά θέματα, για οικονομικά θέματα. Δύσκολα θα σε κάνουν συναλλαγή και να σου φάνε λεφτά. Ενώ εμάς, μέχρι τα 25 μας τα τρώγανε. Άνετα. Είναι εποχή ρε Κώστα. Θα πας εσύ τώρα σε ένα μπαρ, θα σου πει ας πούμε η Εξοβιζού, κέρναμε δυο κονιάκ να... και θα πάω και δεν θα γίνει ιστορία. Έχει πολλούς που θα κεράσουν όμως. Ναι. Έχει. Έχει πολλούς χαϊβαναράδες. Εμένα στην ηλικία του είχαμε ένα λουλουδά στη γειτονιά. Είχε ένα πόνι. Το ξέρεις το πόνι. Το Citroën το πόνι. Το αμάξι, άμπρα. Πιο μικρός από το Γιαννάκι μου. 18 χρονών. 17 στα 18. Σε πάω στις γυναίκες μου λέει. Ποιες γυναίκες δεν θα με πας, Αντώνη το λέγανε. Το συγχωρεμένο. Πέθανε. Σε πάω στις γυναίκες με λέγε. Στα Λοκόμπαρα. Ναι. Άιντε. Με πήγε σε κάτι μπαρ. Ήτανε κάτι τύπησες ρε φίλε. Πηγαίναν αυτοί μιλούσαν. Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις. Το πόνο τους λέγανε. Λέγανε το πόνο τους κάτι βγαίρι. Κάτι κολόγερες. Ναι. Στην ηλικία μας τώρα που όπως ήρθαν τα λοιπά. Κερνούσαν τα ποτά και δεν πήγαν κανένας. Πήραν και νερά. Αυτές τα χρέωναν και ένα σωρό. Πάραγαν και νερά. Βέβαια. Λουτρακίου να πούμε κτλ. Βέβαια. Πήγα εγώ εκεί, όταν με είπε αυτό, θα πάμε στις γυναίκες, θα κάνω κόλπο. Θα σφίξει τον μπουλόνι τώρα. Θα σφίξει τον μπουλόνι. Βέβαια. Κάθισα μια ώρα, δύο ώρες και εγώ ήμουν τη καρέκλα, δεν μπορώ να κάνω. Ναι, τον μπουλόνι έτοιμο. Κάποια στιγμή λέω, ρε. Χήμα. Πότε να πηδήξουμε. Ναι, ρε, φίλε, πότε. Πάει μια ώρα. Πάει δύο ώρες, πάει τρεις ώρες. Θα σε πάω σε ένα άλλο μελί. Με παίρνει με το Citroën, με πάει σε ένα άλλο μπαρ. Ήταν μια ψηλή εκεί, μια παρτάλα να πούμε. Λε τώρα θα. 47 νούμερο παπούτσι. Μια απέσια. Ναι, και τα λοιπά, μια παρτάλο, κάτι δάχτυλα σαν τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο τον ηθοποιό. Αμάρε, βέβαια. Μήπως είναι τραβέ. Γεια σου, αγοράκι. Δεν είχε τότε τραβέ. Α. Γεια σου, αγοράκι. Ένα αγοράκι. Κύριε Αντώνη, λέω τώρα θα κάνουμε. Θα μου τίξουμε το κολλιό στο ξύδι τώρα. Γύρισε 6-7 ώρες σε κάτι μπαρ, πήγα σπίτι. Λέω, τι βγήκα αυτό το βράχο. Φουσκάλι στα πόδια, έβγαλε ρε. Τον ηλίθιο. Και περπατημένο ο κύριε Αντώνη Ντεμέκ. Χάιντε μεκ. Αχ. Ξόδεψε το μισό το μεροκάματο και παραπάνω. Ναι, για να πει το πόδι στην Ουκρανή. Δεν είχε Ουκρανέ τότε. Τι είχε. Δεν είχε Ουκρανέ τότε. Τι είχε, ρε φίλε. Το 86 είχε Ουκρανέ. Ναι, δεν θα είχε. Τρίχε είχε. Τρίχε. Τίποτα. Σε Ελληνίδε το είχε. Από τις μουριές του Κιλκί. Κάτι τέτοιο, ναι. Από το δομοκό τη Λάρισα. Είχε κάτι παρτάλια. Γέναν οι άλλοι. 60-55 χρονών. Πασόκ βγάζαν λεφτά. Δεν πήγε στο νέο στο σπίτι. Τι να πάω από τα χρήνια. Θα πάω στην παπ. Παπ λεγόταν. Στην παπ. Στην παπ, ναι. Πηγαίνανε στην παπ. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν μεγάλωσα και τα λοιπά, πήγαινα σε ένα μαγαζί. Δεν λέω όνομα γνωστό στην Ελλάδα. Που έγραφα τα μάτια και τα λοιπά. Ωραία. Πηγαίναν πάλι κάτι γέροι εκεί. Ναι. Τότε ήταν κάτι Ουκρανές, κάτι αυτές. Σερβιτόρες, Χάιντε Μεκ. Σερβιτόρες. Ξέρω γλύβου ήταν οι γέροι. Μπορούσαν αγαπητηλίκη. Αμάν. Πάω μια μέρα, λέω φέρε ένα φρέντο εκεί με μέλι και τα λοιπά. Παχιά η σύνταξη του είχα τότε. Ναι. Έρχεται μια εκεί και τα λοιπά. Λέει Κώστα, σε κάτω εντελώ. Κωστάκι, εσύ τι θέλω. Πήγε λέω γιατί λέω θα σαργίζω τα καστούκια. Δεν είμαι ρωσά και αυτού. Καστούκια στα μούτρα ή καστούκια τα. Φάπε. Δρόμο λέω από εδώ πέρα. Πέρασαν τα χρόνια αυτά. Πέρασαν. Αλλά ήταν καλτ και ωραία χρόνια. Τώρα αυτοί εδώ πέρα είναι τον ήγηδε. Δεν του γελάσει αυτού. Μα το γελάσει αυτόν.
Αυτό μόνο γελιέται άμα φάει καμιά καψούρα που πιτσιρίκα μόνο τώρα. Είναι στο σουβλαντζίδικο εκεί στο Γιώτη να πούμε. Βέβαια. Ήταν αυτό που έκοβε το γύρο ασφαλακρό έτσι με μουστάκι κτλ. Θε να γίνει λέει πλούσιο. Έλεγε ο άλλο. Πώ δεν θέλω. Θέλω να γίνω πλούσιο. Θα σε βάλω στην πυραμίδα λέει. Οχ, αυτή η πυραμίδα λέει. Τι απατεωνιά, τι μουφα. Μετά ο άλλο λέει πριν τρία χρόνια, τέσσερα. Έχει ιστορία, ρε φίλε. Έχει πολύ πράγμα. Θε να γίνει πλούσιο. Θέλω, ρε. Στο χρηματιστήριο. Άιντε πάλι. Ναι, ναι, ναι. Αγόρασε σύρμα. Ναι. Το τελευταίο που άκουσα και ήταν για γέλια, λέει ξανά: θες να γίνεις πλούσιος. Λέω: να, θέλω, λέω, να, πες μου λέω, τον τρόπο, λέω, ξέρω, να γίνω πλούσιος. Λέει: θα πουλάς καφέ. Λέω: να πουλάς καφέ και να γίνεις πλούσιος. Λέω: δεν χασίσει να πουλάς και να γίνεις πλούσιος. Βέβαια. Δεν μπορεί, ναι. Τι καφέ, λέω, τι είναι αυτό, θα μπει στην πυραμίδα, λέει. Δηλαδή, ναι, θα είσαι κάτω από το κοέντα εσύ, θα είσαι πάνω από τον Μπουγιουκλή, κάτω από τον αυτό κτλ. Όλοι έχουν ιεραρχία εκεί, ναι, ναι. Λέω, άκουσε να δεις. Κράτα το, κράτα το. Αυτό δεν είναι το κόλπο. Σε δύο χρόνια λέω που θα γίνεις πλούσιος, θα έρθω λέω να το ξεκινήσω. Όχι, λέει, τώρα λέει πρέπει. Τώρα πρέπει, α. Τον βλέπεις μετά από τρία χρόνια. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι, λέει, ο Πουγιούκλης. Τι κάνεις? Πλούσιος. Ναι. Προπονητής των Αξιοανατολικού. Αξιοανατολικού. Το ποδόσφαιρο λέει δεν έχει, λέει, δεν έχει πέραση πια κτλ. Και πώς θα γίνουμε πλούσιοι, ρε Πουγιούκλη, τώρα. Πάει πειραμίδα. Τον έπεισε ο Δαλκίδης ότι θα πουλάνε καφέδες. Κατάλαβες. Και κατέρευσε η πυραμίδα. 150 ευρώ, πες εκεί κάτω, βρες άλλους 10 να γραφτούν. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, καλά. Και άμα πληρώσεις 300 θα πάρεις 5 κουπόνια, θα ανεβείς πιο πάνω. Ναι. Κάτι τέτοια θα πω, τα άκουγα. Σαν τους Ιεραχοβάλλες, πώς λες. Ιεραχοβάλλες. Πλήσει κεφάλου, πάρε τώρα. Τώρα να το πεις τώρα το Γιαννάκι. Στο Πακμπακ, θες να γίνεις πλούσιος, να πουλάς καφέ. Δεν πιάσει τα διάλα που τον ήρθα κανένα μπάτσο. Ήσαρε. Πάμε κάνει πλούσιο. Ήσαρε μανίκι. Μανίκι. Ήσαρε μανίκι από εδώ πέρα. Το Γιαννάκι τώρα. Μαθαίνει και τα άπερκα και τα λόγια εκεί στο γυμναστήριο. Ο ξενοκράτης έχει γυρίσει σήμερα ο ξενοκράτης. Τι θέλει βρε ο ξενοκράτης. Λέει Καζαντζίδη έβαλε και αυτό. Πάλι. Τον Άρη εισαγγελέα θέλει ο Άρης. Τι θέλει βρε. Κώστα, οι άθεοι είναι οι μόνοι άνθρωποι στον κόσμο που αγωνίζονται για κάτι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει. Ρε φίλε, αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας. Για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας. Για τη λαμογιά μας, για την πάρτη μας, για... Πού είναι η ένσταση του ξενοκράτη τώρα? Δεν κατάλαβα. Ο ξενοκράτης από Σουπεράς πότε έγινε θρήσκος κι αυτός, οδηγός Κυρσάβα. Μισό λεπτό. Τι λέει? Τι κάνει το φιλαράκι μου. Πασπάτης λέει, Καλαφάτης και Σία. Έτσι θέλω ο Κυρσάβας να λέτε λέει τη μαρμίτα. Ξέρεις λέει εσύ. Πασπάτης Καλαφάτης. Πασπάτης, αυτό μου θυμίζει τώρα, τι μου θυμίζει. Η ταινία είναι αυτή. Α, μπράβο, μπράβο, ναι. Πασπάτης Καλαφάτης. Πασπάτη. Κύριε Πασπάτη. Ναι. Εδώ ο Θόδωρος, δεν λέω επίθετο. Μην πεις. Δεν λέω, Θόδωρος. Ρελακαμά η Βέρε θα σας κάνει έρωτα και ο Άρης. Μάλιστα. Mm. 3-3 θα κάνει η Βέρε. Λέει ένας φίλος μου. Έτσι Θόδωρος. Λέει αυτός. Μακάρι να κάνει. Πες η Λάρισα λέει. Μακάρι να κάνει. Ο Ηρακλής. Ένας φίλος μου Θόδωρος. Ο Ηρακλής. Ρίχνει και τον Ηρακλή. Ναι. Έξω αγωνιστικά ίσως. Φέρτε μου τον Πάουκ να το σκίσω. Αεκάρα. Άμα. Ο Αεξής ο Καστοριανός. Άμα. Ναι. Νάτος. Νάτος. Όλοι θα ξεσκίσουν ένα πού. Πού είναι αυτός. Τώρα θα βγει από τη, με την Ιταλία που έριξε. Πήγες του Μπαγιάννη. Κυριακή. Ναι. Δεν πήγα όχι. Δεν πήγες γιατί. Γιατί τι. Χωρίς εσένα και είχε τόσο κόσμο. Μπράβο. Είχε πολύ κόσμο. Γιατί εγώ εξεπλάγει να σου πω την αλήθεια. Δεν περίμενα τόσο κόσμο. Πάνω από 20. Πάνω από εκεί κοντά, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ο μόνος που έχει κόσμο στην Ελλάδα που πάει στο γήπεδο είναι η Πάουκ. Η Μπιτζίν Πάουκ είναι. Τελείωσε. Σε αδιάφορο μάτς. Εντελώς κιόλα. Πάνε πάνω από 20.000. Σε αδιάφορο μάτς ρίχνουν τριάρα. Σε αδιάφορο μάτς πανηγυρίζουν τα κατσίκια. Σε αδιάφορο μάτς λένε βάζελε ήρθε η ώρα σου. Καλημέρα, καλός καιρός και καλή ώρα. Καλημέρα, καλός καιρός και καλή ώρα. Ήταν το μάτς. Σωστό. Ναι. Εμείς πήγαμε, είδαμε καλαμαριά. Εντάξει, ρε φίλε, πρέπει να πας να δεις τα γούστα σου. Κάτι πρέπει να δεις. Ναι. Κάτι πρέπει να δεις για να έχεις άποψη. Ναι. Έτσι. Εσύ τον πάω να πούμε, θα τον έβλεπε στη τηλεόραση μετά. Ναι. Έπρεπε να πας να δεις όμως. Το γύρω-γύρω. Το γύρω-γύρω είδαμε μαζί του. Αλλά έπρεπε να πας να δεις η καλαμαριά γιατί είναι θέμα της δουλειάς σου. Κάτσε αυτή, γιατί βαράνε γραμμές από τώρα. Έχει να πούει τίποτα. Για να πάρουμε δύο, δεν μ' αρέσει να βαράνε. Καλά, μην περιμένει άνθρωποι. Εσύ αφού είσαι οργάνο παίχτη, ρίξε του εδώ πέρα. Πέσανε, αφού ανάβει. Έχει ένα. Έχει καμιά ένσταση, φίλε, εσύ που παίρνει τηλέφωνο. Εγώ μιλάω. Ναι, έχει καμιά ένσταση, γιατί βλέπω δεν δώσαμε γραμμές και παίρνει. Ναι. Όχι, για τον κόκκινο πήρα. Τι έπατε, κόκκινο. Τι έπατε. Όχι, για αυτά που έλεγε το μεσημέρι. Απλά δεν έπιασα γραμμή το μεσημέρι και τρελάθηκα με αυτά που έλεγε. Τι έλεγε. Και ακόμα από το μεσημέρι παίρνει τηλέφωνο και βγήκε τώρα. Τι τρελάθηκε. Είπα να πάρω τώρα γιατί το μεσημέρι δεν πιάνω ποτέ γραμμή και πήρα τώρα να τα πω σε σένα, Κωστή. Τι είπε ο Κόκκινος.
τον έλεγε να πει ένα ευχαριστώ σε αυτούς που σώσαν τον Ηρακλή. Στον κόμο! Αυτός επέμενε, δεν πέφτουμε αγωνιστικά, έλεγε. Αλλά ξεχνάει κάτι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γκαγιούλη που μιλάει με τους παίκτες και τους λέει να μην φύγουν από τον Ηρακλή. Εμφανίστηκε ο Γκαγιούλης τώρα, ε! Παραμυθιάζει, ναι. Πρώτα απ' όλα και δεύτερον να πει ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Σαββίδη, να του ανάψει μια λαμπάδα, γιατί το ξέχασε ο Κόκκινος ότι πήραμε τον Λάμπρου και πήρε τα λεφτάκια του και έκανε μεταγραφές ο Ηρακλής. Επίσης ξέχασε ο Κόκκινος ότι η Κέρκυρα και τα Γιάννενα είναι πολύ φιλικά σωματεία προς τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι τέτοιο άνθρωπο γουρούνι και αγνώμονας που δεν βγήκε να πει ένα ευχαριστώ. Και ένα ευχαριστώ στον Μπουκουβάλα. Ούτε στον Μπουκουβάλα. Δεν λέει πουθενά ευχαριστώ. Ναι. Πουθενά. Δηλαδή ξαφνικά ο Ηρακλής τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές έγινε η Ρεάλ. Έγινε Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντόνις έγινε η Νιέστα. Ναι. Ο Μπαστακός Μωράτα. Έτσι. Άμα είχαμε ακόμα πέντε αγωνιστικές και κέρδιζε κι άλλα μάτσα, αυτοί θα βγαίνουν και θα μας λέγανε ο Ηρακλής πάει και για Ευρώπη. Ουέφα, ναι, βέβαια. Και ο ΠΑΟΚ έπεφτε το 96-97. Τελευταίος ήταν, προτελευταίος ήταν, ότι ήρθε ο Αναστασιάδης και έκανε καμιά 17 σερί νίκες και μια ισοπαλία. Έτσι. Εντάξει. Κάτι τέτοιο κάνει και ο Ηρακλής. Μόνο που ο ΠΑΟΚ τότε είχε και λίγο ομάδα, έτσι. Είχε και λίγο έτσι πιο. Εντάξει. Θα βγει πάλι αλλά κάτι μάτσε με την ΑΕΚ, κάτι καβάλες, κάτι αυτά. Ήταν και αυτά μαγεμένα τα μάτσε. Όπως μαγεμένα είναι και άλλα μάτσε. Βουντού, βουντού. Βουντού, βουντού, βουντού. Θα βγει αύριο πάλι, θα αρχίσει τα σούπα. Σούπα. Δε σούπα. Καλό βράδυ, Κωστή. Καλό βράδυ. Γεια σου, ρε μάγκα. Αυτό το σούπα είναι νέο σλόγγαν. Τι ρε βέβαια ο Γρηγοράρα, εγώ το γουστάρω πολύ να τον ακούω. Λέω σου είπα, σου είπα. Αυτό το σου είπα, σου λέω τώρα κόλλησε. Κόλλησε με αυτό το σου είπα. Εγώ τρελαίνω βέβαια. Και εσύ και το πατά στο κάλο, ρε φίλε. Τι του πειράζει το Παΐσιο, αφού ξέρει ότι έχει θέμα να πούμε. Α, τι θέμα είναι. Τον έχει πολύ ψηλά το γέροντα Παΐσιο. Δεν σε λέει, μην με κατηγορήσει, κατηγόρησε εμένα, κάνε εμένα, λέει με το Παΐσιο. Το κομμάτι του Κόκκινου, ο γέροντα απέτυχε. Γιατί απέτυχε. Πήγε ένα άνθρωπο που είναι πάνω, να το κάνει άνθρωπο και αυτό έγινε χειρότερο. Εδώ τον βάλανε δίπλα σε μένα. Σου λέει αυτός ο Ραπτόπουλος είναι άνθρωπος. Είναι νευρικός, είναι αθυρόστομος. Από όλα είσαι. Είναι το Μάρι, είναι νευρικός, είναι απρόβλεπτος. Ναι. Πρέπει να τον βάλουμε έναν άνθρωπο δίπλα. Να φρενάρει. Να φρενάρει. Γιατί να φρενάρει, όλος φωνάζει παραπάνω. Το φρενάρεις εσύ τώρα. Σε παρακαλώ, ρε Γρηγόρη. Τι χριστιανός άνθρωπος είσαι. Χριστιανός είναι, φίλε. Βέβαια. Είναι. Πώς θα γίνει. Τι άλλα θέματα έχουμε, για πέστε μας. Τι γουστάρισε από θέματα. Πάσχα, φίλε. Πάσχα. Η στεναχώρια των ονών. Η στεναχώρια των ονών. Αυτή η εβδομάδα θα πληρώνουν αβέρτα. Κοίταξε, θα οικονομίζουν οι κρεοπόλιδες τώρα. Οι κρεοπόλιδες και οι λαμπατζίδες. Λαμπάδα, οι κρεοπόλιδες. Κεριά, ναι. Γλυκά, τσουρέκι. Ναι. Θα πέσει. Τα χωριά θα πάρουν φωτιά. Είναι η γιορτή του χωριού, ξέρεις. Είναι η γιορτή του χωριού. Βέβαια, τα ξέρεις αυτά. Φυσικά και όποιος μείνει στην πόλη περνάει πολύ καλύτερα. Ναι, με τις μικρές ταχύτητες. Γι' αυτό περνάει. Αδειάζει η πόλη. Έτσι. Δεν είναι πολύ ανθρώπινη αυτή η πόλη που αδειάζει. Πλακώνονται όλοι εκεί στα χωριά να πούμε και τα λοιπά. Είναι πιο φιλική. Δεν με κουράζει ρε, να πας στο χωριό και όχι, ρε, δεν με κουράζει εμένα. Γιατί είναι συνήθω και είναι και κοντά το δικό μου, έτσι. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή, δεν το θεωρείς κουραστικό. Εσύ ρε, Γιάννη, τώρα για πες μου. Να πας εκεί, να βάλεις το αρνί στη σούβλα. Να το πάρεις στον νόμο. Να φωνάξει εκεί, καθαρίζει τα σπίτια. Να μαζευτούν τα κολόσοχα. Να αρχίσουν να φωνάζουν. Γυρ, γυρ, γορ, γυρ, γαρ. Δεν ξεκουράζεσαι. Έχει την ταλαιπωρία τώρα. Ναι, δηλαδή τώρα. Εδώ περνάει πιο χαλαρά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τις γιορτές τις βλέπουν σαν ένα μέσο ξεκούρασης. Όσοι δουλεύουν τις καθημερινές με υψηλούς ρυθμούς. Ναι. Δηλαδή οι διακοπές και οι γιορτές είναι ένα κομμάτι από την ξεκούρασή τους. Άλλοι πάλι, δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν άλλους ρυθμούς ή ξέρω εγώ είναι πιο χαλαροί. Θέλουν τις διακοπές και τις γιορτές να ξεφαντώσουν. Ακριβώς. Εμείς, ας πούμε, που ξεφαντώνουμε στην καθημερινότητα και τα λοιπά, σε ρυθμούς 800.000 στροφών και τα λοιπά, θέλουμε την ηρεμία, έτσι. Έτσι η πόλη είναι. Λοιπόν είναι πολύ ανθρώπινη. Είναι πολύ όμορφη. Είναι το Πάσχα και το 15 Αύγουστο. Είναι πολύ. Ναι, το αδειάζει πόλη. Αδειάζει πόλη. Έτσι. Οι καρνίβαλοι φεύγουν, πηγαίνουν δεξιά-αριστερά και μένει μια πόλη η οποία είναι. Έχει κάποια στέκια τα οποία αν αποσυμφορηθούν, ας πούμε. Έχει φοβερά στέκια. Αρχαία αγορά. Σου πω εγώ πέντε στέκια. Θα σου πω κι εγώ. Πες εσύ. Λέω, εγώ θα σου... Έχει μια καταπληκτική θερμοκρασία το καλοκαίρι. Έχει κάτι λεύκες εκεί που ενώνονται κτλ. Εγώ θα σου πω γιατί ηρεμεί η πόλη. Γιατί οι περισσότεροι που είναι πάνω είναι καταγωγή από το χωριό είναι και στραβοστόμηδες μες στην πόλη. Κατάλαβες. Α. Βέβαια.
Αυτή, αυτό είναι, ναι, με το παραμικρό που θα σταματήσουν τα μάξια. Αλλά που με έκανε πίσω, με έκανε. Ναι. Γι' αυτό αδειάζει η πόλη και μένουν οι καθεαυτού εδώ πέρα. Και καθ' αυτού δεν υπάρχουν βασικά Θεσσαλονίκη γέννημα θρέμα, γιατί όλοι καταγόμαστε από κάπου. Στην τελική, κατάλαβε. Είναι πολύ ωραία η πόλη. Και φεύγουν οι ρυθμοί, γρήγοροι φεύγουν. Πακιστανοί εδώ ένα καρό. Γιατί νομίζω βρίσκονται και αυτοί εδώ πέρα και αυτοί φεύγουν. Και αυτοί φεύγουν. Πού πάει ο Πακιστανός? Αδειάζει, τι αδειάζει. Ο Πακιστανός, άμα δεν έχει κόσμο στο φανάρι σε καθαρίσει τα τζάμια, θα κάτσει να δουλέψει. Ναι, θα δουλέψει. Γι' αυτό εξαφανίζεται, τι νομίζει. Μπορεί να πάει στα Διώδια. Α, πάει στα Διώδια. Α, πάει στα χωριά. Μπορεί να πάει στα χωριά. Με ροκάμα το βγάζει τώρα. Μπορεί αντί για άλλο να μην πάρει ηλεκτρικό μοτεράκι, να πάρει Πακιστανό να γυρνάει το τέτοιο. Το αρνί. Α, τώρα έχει ηλεκτρικά μοτεράκι. Ναι, 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 ναι. Τζάμπα. Ναι, κύριε, Τζάμπα βγαίνουν. Πόσο καλά. Φτηνά είναι, 15 ευρώ βρίσκει πολύ καλό. Πάψε. Ναι, ρε. Με την μπαταρία μα. Εγώ έχω δικά και φυδρικά το έχω στο χωριό. Ναι. Εσύ έχει ταβέρνα όμω. Εντάξει, γιατί έγινε. Ναι. Από όλα έχω εγώ. Μάλιστα. Για να δούμε τι. Ξενοκράτης. Έλα ρε ξενοκράτη. Έχει λυσάξει. Μετά τι έπαθε αυτό το παλικάρι. Μετά το πέναλτι του Βασιλόγενη έχει λυσάξει ο ξενοκράτης. Αν δεν πάρουν άδεια πάνω από δύο ομάδες στη Super League, πόσοι ανεβαίνουν από τη Football League, πες μου μόνο αν ξέρεις. Ναι, αυτό που λέει εδώ ο ξενοκράτης είναι χαίρετο ο Ηρακλειδής, αλλά στο τέλος θα χαρούν οι Αριανοί, λέει ο ξενοκράτης. Γιατί? Διότι θα κολλήσουμε στα χαρτιά. Οι Αριανοί, οι οποίοι ετοιμάζουν στο Καρυπίδι, από ό,τι έμαθα, ένα πραξικόπημα. Λες. Όχι, λέω. Μυρίστηκε τέτοιο πράγμα. Μυρίστηκε τέτοιο πράγμα. Για πες το. Ετοιμάζουν πραξικόπημα και θα βρεθεί προεκπλήξεως ο Καρυπίδης. Μη μου λες. Να φυλάει τα νότα του. Ναι. Ετοιμάζουν πραξικόπημα οι Αριανοί εναντίον του Καρυπίδη. Το λέω σήμερα, μεγάλη Δευτέρα του 2017. Πόση Απριλίου είναι, 11, 10, πόσο. Ξημέρωμα 11 Απριλίου, μεγάλη Τρίτη. 12.30 το βράδυ. Ναι. Ετοιμάζουν γερή μπούκα, να πούμε. Ναι. Και μέχρι να βγει ο Απρίλιος θα την έχουν κάνει την μπούκα. Ορμόμενοι του ρευστού ή άλλο λόγο. Θα μάθεις λίγο. Θα μάθω, δεν ρωτάω πολλά, δεν σε βγάζω. Ενημερώνω τον ξενοκράτη, αν ξέρει δηλαδή κάτι. Δεν σε βγάζω την είδηση, ξέρει εσύ. Ενημέρωσε το φιλαράκι σου που ακούει αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να δέχεται πραξικόπημα, να υπέρχεται. Ναι. Γιατί ακούει η Άμαθο Καρυμπίδη στις εκπομπές σου. Ναι. Αλήθεια είναι αυτή. Καλά κάνει. Ναι. Καλά, τι να ακούει. Ας φυλάει τα νότα του, ας φυλάει, ναι. Φυλάει τα νότα του. Αλλά άμα δεν υπάρχει μαρούλι, θα υποστεί και τις συνέπειες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πληροφορία από Αθήνα ότι ο Ηρακλής έχει πολύ άθλιο φάκελο. Και ότι... Γιατί έχει φάκελο. Αν κερδίσει την παραμονή του στα χαρτιά, στους αγωνιστικούς χώρους που θα πέσει στο. Δύσκολα είναι, αφού είπαμε. Χορτάρι. Και αν πέσει στο χορτάρι ο Ηρακλής, ανεβαίνει ο τρίτος από την Β' Εθνική. Έχει αλλάξει αυτό, γιατί όταν είχε πέσει ο Ηρακλής στο 10, να, είχε σωθεί η τρίτη. Κάθε 6 μήνες. Αυτό αλλάζει ανάλογα με το πώ τα ξέρουν. Όποιος έχει το. Όπως βολέψει είναι. Όπως βολέψει. Την Τρίπολη τότε πρέπει να πέσει καλά. Άμα πει η Νόβα. Η Νόβα έχει θέμα. Φωνάζει τον Κανελάκη. Βάζει γραβάτα, κουστούμι ο Κανελάκης. Μαζεύεται εκεί με το πάγκο να πούμε κτλ. Μαζεύεται εκεί πέρα οι επιτελείς του. Για ελάτε εδώ να κάνουμε ένα συμβούλιο. Ελάτε ένα συμβούλιο. Είσαι εσύ στην Νόβα. Ναι. Τρίτος από το τέλος ο Ηρακλής, τρίτος ο Άρης. Ναι. Και τους λένε. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Ένας από τους δύο πρέπει να είναι στην Αλφα Εθνική. Ποιος θα είναι? Τι μας συμφέρει πιο πολύ εμάς να πούνε, ξέρω εγώ, οι υπεύθυνοι της Νόβας. Να κάνουν και ψηφοφορία. Εσείς τι λέτε να ψηφίσουν? 9.55 κιλό, εσύ αν ήσουν διευθυντής της Νόβα, τι θα ψήφιζε? Τι θα ψήφιζα, ρε Κώστα, τον Άρη θα ψήφιζα. Εσύ ποιο θα ψήφιζε? Εγώ φυσικά τι θα ψήφιζα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω επειδή είσαι Αριανός εσύ. Όχι, γιατί κι εγώ Αριανός είμαι, εγώ που το λέω. Άμα ήταν ο κόκκινος διευθυντής με το πούρο και του ερχόταν εκεί αυτοί και λέγανε τρίτος από το τέλος ο Ηρακλής. Εγώ αν ήμουν ο Γρηγόρης. Τρίτος ο Άρης. Είσαι ο Γρηγόρης κόκκινος Ηρακλειδέας. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, εφόσον είσαι και διευθυντής και έχεις αποδεχτεί τον ελληνικό χρυσό, έχεις αποδεχτεί τις τουρκικές αερογραμμές, αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ, ο τσιχαντιστής ΕΠΕ και να σου πει θέλω διαφήμιση. Δεν μπορώ να τα πάρω τα λεφτά. Γιατί? Τι θα πει ο Γρηγόρης κόκκινος ή οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας. Είμαι διευθυντής στο Νόβα και είμαι Ηρακλής. Φόλα, κόκαλο. Αλλά είμαι διευθυντής στο Νόβα. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Θα ανεβεί ο Άρης. Γιατί, κύριε. Είμαι φανατικός. Α, θα ανεβεί ο Άρης. Διότι ο Άρης θα γεμίσει το καφενείο σε ένα μάτς. Θα υπάρχουν 4 ντέρμπι παραπάνω στη σεζόν. Και 4-1 και 4-8 ντέρμπι παραπάνω στη σεζόν. Γιατί αν βάλεις Άρης Ολυμπιακός είναι ντέρμπι, Άρης ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι, Άρης ΑΕΚ είναι ντέρμπι, Άρης Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι και τούμπαλι, εντός εκτός έδρας. Κατάλαβες? Εγώ φίλε 112, εγώ φταίω, εγώ δεν το είπα καλά. Εγώ έκανα το λάθος, εγώ επικοινωνιακά είμαι λάθος. Είπα ότι αν πάει και παίξει box to box ο Πάγκου τον Παναθηναϊκό σε δύο αγώνες θα αποκλειστεί. Και επειδή
Και επειδή θα πάμε σε διάλειμμα σε δευτερόλεπτα. Για εξήγησέ το αυτό το box to box τι λες. Και επειδή λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει εδώ και ένα μήνα το β' ρόλο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και ακολουθεί και συμφωνεί και ο Ραγκάτσης, συμφωνούν και πολλοί ΠΑΟΞίδες που έχουν 10 δράμια μυαλό και δεν είναι ΜΠΑΟΚ και βλέπουμε τον ΠΑΟΚ ότι είναι Μπαρτσελόνα αλλά βλέπουν ποιο είναι το σωστό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει χαφ ή τρίτο στόπερ και χαφ και να κλέψει το μάτς με ευνηδιασμό. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπά το κέντρο της οικονομίας. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Θέλω να κάνω μια κουβέντα με τη νέα γενιά ΠΑΟΞΙΔΟΝ, τους Ιχοσάριδες. Λοιπόν, η άποψή μου, ξέρεις ότι είναι δημοκρατία. Αν έχει την αντίθετη άποψη, αν πεις, ξέρεις, έχω αντίθετη άποψη. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι έτσι όπως είναι σήμερα ο ΠΑΟΚ, με ένα βιολογικό διαφορμάρισμα και με ένα rotation το οποίο δεν έπρεπε να γίνει έτσι, δηλαδή. Εγώ θα ξεκούραζα οπωσδήποτε τρεις παίκτες που έβαλε ο Ίβιτς και παίξαν. Να σου πω, σε διάβασα, συμφωνώ. Κυρίως εγώ τρόμαξα όταν είδα τις κούρσες του Μάτος εκεί στο 70-75. Μπράβο. Ο Τσίμηρος και ο Λέβατς που λες έριξα λίγο στροφή στο δεύτερο. Ναι. Αυτός ο Μάτος μέχρι το 80 κανεβοκατέβαινε. Είναι χαϊβάνι μεγάλο. Δεν ξέρω, ντά, άμα έχει τόσες δυνάμεις τι να πω. Δεν είναι χαϊβάνι. Ο Ίβιτς τι πάτησε. Μακάρι. Έφαγε το τυρί. Έφαγε το τυρί. Ανούσια νίκη. Η πιο ανούσια νίκη του πρωταθλήματος. Για να ακούσουμε τον. Κοίταξε, εγώ σου ούτε το χάρηκα ούτε το πανηγύρισα τόσο πολύ, εντάξει. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να πάει... Αδιάφορο το παιχνίδι. Συμφωνώ 100% μαζί σου. Εγώ ξέρεις, η άποψή μου ποδοσφαιρική γενικά είναι υπέρ του σεβασμού των χώρων. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να κάνει. Ειδικά τώρα που δεν έχει και το center for του, ναι. Πρέπει να πάει κάτω να σεβαστεί το χώρο, να γεμίσει χαφ. Κάτι παρόμοιο, όχι απόλυτα ίδια συνταγή, με τα χαφ που έβαλε με τον Ατρόμητο. Έτσι, κάτι παρόμοιο. Το είπα στον Αλέφοντο, δεν το κατάλαβε. Του λέω, κοίταξε να δεις. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι μη φτάσει η μπάλα κοντά στην περιοχή σε αυτούς τους τρεις που είναι τριπλαδόροι, ταχύς και διεισδυτικοί και σκόρερς. Ο Μπέρκ βέβαια ο πρώτος και άλλοι δύο τα υπόλοιπα. Οι άλλοι είναι με ταχύτητα περισσότερο. Οι άλλοι δύο, ναι. Δεν θέλουμε να φτάσει εκεί η δουλειά. Δεν θέλουμε, όχι. Άρα, για να μην φτάσει εκεί η δουλειά, πάει να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει παιχνίδι κατοχής για να το βρει με μεγάλη παλιά. Δεν μπορεί να παίξει για να το βρει με μεγάλη παλιά ο Παναθηναϊκός, γιατί τη χρησιμοποιεί την τριαντάρα παλιά, πρώτον και δεύτερον. Το κομμάτι χαφ, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτες πολλούς. Με δύο χαφ παίζει ρε Κώστα, άμα φορτώσει τον άξονα. Πρέπει να φορτώσει τον άξονα. Πάρα πολλές μπάλες. 100%. 100%. Παιχνίδι κατοχής χωρίς τον Πρίγκεβιτς δεν μπορείς να παίξεις, θα αποτύχεις. Και θα πας και κόντρες. Έλα ρε, έχεις Αθανασιάδη, μια χαρά είσαι τώρα. Άιτε τώρα. Γιατρός Ηρακλειδέας. Μια χαρά. Δυστυχώς για τον Άρη,
Η Νόβα ποτέ δεν τον ενέταξε στην ειδική προνομιακή διαχείριση του τηλεοπτικού προγράμματος. Αδιάφορο ερώτημα, ιντρικαδόρικο μόνο στα στενά πλαίσια της πόλης. Ποια καφενεία θα γεμίσει ο Άρης, προκαλεί ο γιατρός Ηρακλειδέας. Και εγώ σε λέω, ρε γιατρέ Ηρακλειδέα, σε λέω, είσαι διευθυντής της Νόβα. Τρίτος από το τέλος Ηρακλής, τρίτος ο Άρης. Και πρέπει να πάρεις απόφαση. Ποιον από τους δυο, οι φάκελοι είναι οι ίδιοι. Ποιο διαλέγεις, Άρη ή Ηρακλή. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.34. Και κρίνεται η θέση σου και ο μισθός σου. Μην χτυπάς το τραπέζι γιατί κάνει στην εκπομπή. Ναι, ναι, το αυτό, ναι. Πρέπει να βάλω ή πώς θα λένε. Θα βάλεις αφρολέξ κάτω. Ναι, να χτυπάς. Να βάλεις σούτια στο αφρολέξ να δείχνεις. Να δίνω σούτια στο αφρολέξ. Ή να βάλω ένα σάκο εδώ πάνω. Βάλε το σάκο. Αυτό μου το μικουμπί θα κατεβεί, τραβάσει ένα direct. Ναι, σωστό, έχει δίκιο ο Γιάννης. Και λέει ένα μήνυμα εδώ. Γραπτό, πώς γίνεται να είσαι πνευματικό παιδί του Παϊσίου, να είσαι κουμπαρτζής και κακότροπος. Θα τρίζουν τα κόκαλα του γέροντα. Για αυτή είναι φίλε, εγώ δεν είπα ότι είναι. Δεν λέει για σένα. Δεν ξέρω γιατί λέει. Δεν λέει για σένα, για κάποιον άλλον. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ποιος είναι κουμπαρτζής, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, μαλώσουμε τώρα. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Κώστα να σου κάνω, θέλω μια ερωτησούλα ποδοσφαιρική για Ευρώπη-Μπαρτσελώνα. Ναι, θα το δούμε αύριο. Θα δούμε. Εγώ θέλω να σε πάω δύο εβδομάδες μετά Ραλ Μπαρτσελώνα. Να μου πεις λίγο τη γνώμη σου όλο σε κάτι. Ναι. Έχω από ένας φίλος, με έβαλε να σε ρωτήσω. Έφαγε ο Νεϊμάρ κόκκινη, οπότε χάνει και το μάτι με τη Ρεάλ. Και μου λέει ένας φίλος. Χάνει και το μάτι με τη Ρεάλ. Τρεις αγωνιστικές έφαγε. Λοιπόν, ναι. Μου λέει. Να βάλει, να παίξει 4-3-3 με κάποιον άλλο στη θέση του Νεϊμάρ ή να βάλει ένα παραπάνω χαφ και να απελευθερώσει και τον Ινιέστα από μαρκαρίσματα όπως κάνει ο Πάουκ με τον Μπίσεσβαρ και η ΑΕΚ με τον Μάνταλο και να έχεις και το Μέση σε πιο ελεύθερο ρόλο. Πες μου λίγο τη γνώμη σου. Ποιον χαφ. Να, μου λέει να παίξει Μασεράνο Μπούσκετς Ινιέστα, Μασεράνο Μπούσκετς Ράκιτιτς και Ινιέστα Δεκάρι. Ινιέστα Δεκάρι. Για να βγει πιο ελεύθερο. Και δύο διέψει. Μπροστά το Μέση με το Σουάρες. Ναι. Πες μου λίγο τη γνώμη σου. Είναι καλύτερο από το να βάλει κάποιον άλλον ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ. Ρεζέρβα ποιον έχει. Ποιος μπορεί να παίξει εκεί. Έχει το Ραφίνια ο οποίος είναι τραυματίας. Ο Ραφίνια είναι. Ναι, ο είναι τραυματίας αυτός. Άλλος. Αρντά Τουράν, αλλά και αυτός δεν τραβάει. Ο Τούρκος. Ναι, ναι, τρίγες ο Τούρκος. Το προτιμώ. Δηλαδή, σαν να μου το βλέπει. Το προτιμώ και βλέποντας το μεσοαμυντικό κομμάτι της Μπαρσελόνα, το οποίο νοσεί χαμηλά. Ιδιαίτερα όταν χαθεί η μπάλα, έχουν πολύ κακές επιστροφές. Είδα τα δύο γκολ που έβαλε η Μάλαγα. Σήμερα τα είδα και τα δύο τα γκολ. Και τα δύο τα γκολ στον ανοιχτό το χώρο. Και ένα που τους ακύρωσε, άμα δεις καθαρό, πάλι έτσι. Τρία γκολ στον ανοιχτό χώρο. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλησπέρα, ρε. Βρε καλό στον. Έλα, ρε Νικό. Τι γίνεται, στο παράδο, τι κάνουμε. Καλά, ρε φίλε. Λοιπόν, ερώτηση πριν. Πριν πεις οτιδήποτε, είσαι στην Νόβα διευθυντής και σου κάνουν αυτό το ερώτημα. Ποιο ψηφίζεις, Άρη ή Ηρακλή? Δεν το συζητάμε καν αυτό. Όχι, Άρης. Να ακούσω. Άρης. Γιατί θα είναι ένα κλειάδι Βικελίδη, ο οποίο θα είναι γεμάτο ακόμα και με το παθαγικό. Πες τον Νικό, πες τα. Θα έχει ρυθμό, θα έχει καλό. Τώρα εκεί το Καταζόγλιο. Αυτοί 750 άτομα είναι όλοι και όλοι, αχανές είναι, παλμός δεν υπάρχει, λεφτά δεν υπάρχουν. Εντάξει, φιλότιμα τα παιδιά, καλή προσπάθειά τους και εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε, εντάξει, όλα καλά. Αλλά Άρη δεν το συζητάμε. Άρη ψηφίζουμε. Η απάντηση είναι Άρη. Πολύ ωραία. Θέλω να σου λύσω, επειδή έχεις μία απορία από την Κυριακή και όχι τα στήρα αυτή, θέλω να σου τη λύσω σήμερα. Εσύ αναρωτιέται γιατί έπεσε Μάτο, Λέοβα, Κρέσπο, Τσίμερο, Τσάκο, τον αυτοί που έπρεπε να του έτσι. Κακώ παίξανε. Να σου λύσω εγώ την απορία. Ναι. Όταν τελείωσα το απεριτίβ, εκείνο μίλησε με τον Θεοδωρίδη. Α, το απεριτίβ. Και φύγανε, του έδωσε χαρτάκι. Χαρτάκι. Και του λέω αδερφέ, να του πάθα του. Γιατί αν πάμε, του λέω τελικό κυπέλο, εμεί οι δύο μα δεν πέρασαν αδερφιά. Θα πιούμε το απεριτίβ μα. Αέσυε.
και το σκεπάζει το προβληματάκι. Αλλά την άλλη καλά κάνετε και είστε σέφτηρε. Γιατί άμα κάνει ποδοσφαίρο και ο Ιβάν, και θα ζητήσει και τα 11 εκατομμύρια που δεν θα κυβερνήσει και να ξοφλήσει το δημόσιο, πάτε χαλόλι. Προσωπικά κοιτάξτε θα κάνετε το Παναθηναϊκό, γιατί στο τελικό κυπέλο σα περιμένει η πιο φορμαρισμένη ομάδα τη Ελλάδο. Θα σα αλλάξω τα πετρέλαια. Θα σα αλλάξω όλο πετάλια με κάγκη θα σα κάνω. Το καταλαβαίνετε. Και χαρακτήρισε με έτσι τούλα, όπω θέλει χαρακτήρισε με το αυτή. Αυτό που θα πάρει δεν το θα κάνει. Είσαι πολύ σίγουρο για την ομάδα σου. Σε θέλω σε αυτά που βλέπω το ελληνικό καιρό. Ναι. Όπω κοιτά να μην είναι. Μάλιστα. Τι λένε. Όπω να μην είναι. Για αύριο ψηφίζεται το πολύ νομοσχέδιο το οποίο επιτέλου θα μα δώσει το γήπεδό μα. Και έτσι όχι το διπλαθό στάδιο το κάνουμε καμίλι. Είδα οπαδούς της ΑΕΚ. Είδα οπαδούς της ΑΕΚ με πανό στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτύρονται έξω από το Λευκοπύργο για το γήπεδο της ΑΕΚ. Φοβερό. Βεβαίως και η γηπεδάρα θα γίνει. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Λοιπόν, σηκώνεις το κύπελο έτσι. Το σηκώνεις. Δεδομένο λέμε τώρα αυτό. Ναι. Με ποιον θες να είσαι τελικό για να το σηκώσεις. Το σκύλι. Φαγώθηκε ρε. Φαγώθηκε. Εντάξει. Τόσο πολύ σίγουρος είσαι ρε. Απόλυτα. Κολάκι είναι. Για να τι είσαι το πατήρισα. Εντάξει, θα φανεί. Έχει πίστη στην ομάδα του, καλά κάνει, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο το λέει, εγώ πιστεύω. Για ανάγκες είναι παοξής. Αυτό πάλι τι είναι παοξής. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι άλλο σου πάω. Αγελάδια, αρμέγεις τέτοια ώρα ρε. Τι κάνει. Τέτοια ώρα άρμεγα τα γύρια τελείωσα και τώρα παλιώσω. Άιντε να πας τότε. Να πας όπου θέλεις. Να πας Νικολάκη. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό. Πολύ καλός. Μάλιστα. Ωραίος. Πιστεύει στην ομάδα του, τον πάω και θέλει να κάνει. Καλά κάνει και πιστεύει στην ομάδα, εντάξει. Είναι πολύ αισιόδοξο, πετάει τα γκολ. Η πρώτη επίθεση στην Ελλάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα και στην παρέα. Καλώς τον. Γεια σου. Το φίλο. Εξής είμαι κι εγώ. Ναι. Θέλω να μου πεις, εγώ βλέπω ΑΕΚ Παναθηναϊκό στο τελικό, βέβαια. Είναι πιο φορμαρισμένες ομάδες. Ναι. Αλλά θέλω να μου πεις τη γνώμη σου πώς θα πρέπει να κατέβει η ΑΕΚ στο παιχνίδι των Ολυμπιακών. Θέλω να ακούσω. Η ΑΕΚ. Αν ήσουν στη θέση του Χιμένες, δηλαδή ποια ενδεκάδα θα κατέβαζες. Ο Αραούχο παίζει. Παίζει, βέβαια. Ξεκινάω από αυτόν. Φορ. Θα έβαζες Βάρκας δεξιά. Όχι, το Λάζαρο θα έβαζα. Λάζαρο γιατί? Γιατί είσαι φόρμα. Και ο Βάρκας μας έδειξε ότι ήταν κάτι κουφά πράγματα από χθες, το παιχνίδι την Κέρκυρα. Πάγκο θα τον έχω. Πάγκο. Αριστερά. Μάνταλο. Δηλαδή, θα προτιμούσα 4-2-3-1 ή 3-5-2. 4-5-1. Ο Αϊντάρεβιτς παίζει, μου φαίνεται δεν παίζει. Εγώ άκουσα ότι δεν παίζει. Ναι. Δεν παίζει ο Αϊντάρεβιτς. Ο Σιμόε παίζει. Κανονικά. Σιμόες, Γιώχασον παίζουν. Κανονικά. Σιμόες, Γιώχασον παίζουν. Άλλο χάφ έχεις εκεί. Χάφ. Βρες σκόρο να βάλεις μέσα. Το Γαλανόπουλο. Μπακασέτα και Μάνταλο προσπάθησε να χωρέσει. Βάλω το Γαλανόπουλο, το Σιμόε, το Γιώχασον, Μάνταλο, Λάζαρο, Αραούχο. Και την τετράδα που στην άμυνα με τερματοφύλακα τον Ανέστη. Συμφωνώ με τον Ανέστη. Γκάλο, Ντίτακ, Βράνιες και η Τσιγκρίσκη ή Κολοβέτσος. Όχι τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησού Χριστό, ο Τσιγκρίσκη δεν είναι ο Ιησού Χριστό. Ναι, ο Τσιγκρίσκη. Ναι. Ο Ιησού Χριστό δεν είναι τώρα. Το Βράνιες δεν έκανε καλό παιχνίδι προχθές. Δεν έκανε και τον Παναγιώτη. Όχι, αλλά εγώ τον πιστεύω γιατί είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος. Θα σου πω μια ιστορία τώρα. Ναι. Το Βράνιες. Μπορεί να το βάλεις και σε 3-5-2, τρίτο στόπερ, μαζί με τον Λαμπρόπουλο και πώς το λένε τον άλλον. Ο Λαμπρόπουλος δυσκώς θα μαζί και δεν παίζει ο Λαμπρόπουλος. Ποιος είναι ο τρίτος. Δεν έχει στόπερ τώρα, έχει θέμα. Μόνο Τσιγκρίσκι μένει. Έχει Κολοβέτσιο, Βράνιες και Τσιγκρίσκι. Δεν μπορείς να παίξεις με τρεις. Δεν μπορείς να παίξεις. Δεν το ρισκάρω. Δεν μπορείς. Αν είχες τον Λαμπρόπουλο μπορούσες να παίξεις με τον Βράνιες τρίτο στόπερ και
με τον Γκάλο και να βγαίνει και ο. Να έχει μια πολύ καλή πτέρυγα αμυντικά δεξιά, που είναι και η δύναμη του Ολυμπιακού. Με τον Σεμπά εκεί και τον. Ποιο θα βγαίνει. Για πες μου τώρα, εντάξει, ωραία για την έγκαιρα. Να σε ρωτήσω για τον Ολυμπιακό. Εσύ αν είσαι στη Λιμονή, πώς θα κατέβαζε τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό, φίλε, θα τον κατέβαζα με τον. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει δεφορμάρισμα μεγάλο. Βεβαίως. Φορτούνης δεφορμέ. Τσόρι δεν έχει ρυθμό. Πρόβλημα έχει. Εγώ θα έβαζα τον Καρντόσο σέντερφορ έξω δεξιά τον Ανσαριφάρτ. Άγκυρο. Όχι Ανσαριφάρτ. Ανσαριφάρτ. Διαφωνώ. Για να έχω δύο σέντερφορ, όχι όμως σε 4-4-2. Σε γιατί 4-3-2, ελεονούσιδες, μανθάτιδες και τα λοιπά δεν. Και το Σεμπά από την άλλη μεριά. Αναγκαστικά το Φορτούνι δεκάρι γιατί δεν έχω άλλον. Θα έβαζα το Κοντό, τον Μπουγάτσα χαφ και τον Ανδρούτσο θα τον έβαζα δίπλα. Θα έβαζα τον Ανδρούτσο στα χαφ. Δίπλα. Τον ναι, τον Ανδρούτσο. Γιατί θα αρχόταν από πίσω πάρα πολύ καλά και έχει πολύ καλά μαρκαρίσματα. Από όλους αυτούς φαίνεται ότι ο Ανδρούτσος είναι πιο μπροστά από όλους. Από όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα μπει όπως μπήκε ο Παναθηναϊκός προχθές στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα μπει δυνατά ή θα μπει συντηρητικά ο Λεμονής? Ανάλογα με ποιους παίκτες θα κατεβάσει. Πώς το βλέπεις? Το Καραϊσκάκι θα τον επηρεάσει σε παιχνίδι συναισθηματικού. Θα δώσει μεγάλη ενέργεια στα πρώτα λεπτά. Γι' αυτό η ΑΕΚ, εάν δεν φάει γκολ στο 30 λεπτό, έχει όλα στάσει αποδείξεις. Πολύ Γεωργόπουλος εκεί την ταινία. Να πάρει αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ κινδυνεύει να φάει γκολ στα πρώτα λεπτά λόγω Καραϊσκάκη, αού κτλ. Η ΑΕΚ θα χάσει πρόκριση αν ο Ολυμπιακός προηγηθεί πριν το 20 λεπτό. Πιστεύω. Δεν μπορεί να το γυρίσει μετά, λες. Μετά θα παίζει ρόλο ψυχολογία, θα παίξει ρόλο η ψυχολογία με τον Ολυμπιακό, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως ανοιχτεί η ΑΕΚ και με ένα 0 Ολυμπιακός δεν θα ανοιχτεί να βάλει δεύτερο γιατί σου λέει θα περιμένω μήπως ανοιχτούν. Θα πάει δηλαδή στο φυλάγω με φυλάκες. Όλο το κόλπο είναι να βάλεις γκολ εκεί μέσα. Άμα βάλει ένα 0 Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα πάει για ρίσκο για δεύτερο και τρίτο. Ναι. Γνωρίζοντας ότι δεν είναι και στην πολύ καλή κατάσταση. Θα φάει η ΑΕΚ γερό πρέσινγκ ψηλά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Θα φάει γερό κοντράρισμα ψηλά η ΑΕΚ. Έτσι το βλέπω και εγώ, ναι. Αλλά μήπως θα σου πω κάτι άλλο. Μήπως στη θέση του Μάνταλου ο Μπακασέτας σαν δεύτερο φορ πίσω από τον Αραούχο θα ήταν καλύτερα. Μα δεν μπορεί να παίξει η ΑΕΚ με δύο φορ. Ας παίξει δεκάρι ο Μπακασέτας στη θέση του Μάνταλου. Και ο Μάνταλος πού να πάει? Όχι, να μην παίξει ο Μάνταλος. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται μόνο αυτά. Αν παίξουν και οι δύο χωράνε. Ένας να πάρει τη θέση του άλλου θα γίνει χαμός. Ο Μάνταλος δεν βγαίνει από ομάδα. Η ΑΕΚ είναι Ανέστης, σου πω την εντεκάδα. Γκάλο, Διντάκ, Τσιγκρίσκι, Βράνιες. Γαλανόπουλο, Σιμόες, Γιώχανσον, Τριαχάβ, Μάνταλος, Λάζαρος και Αραούχο. Αυτή είναι η εντεκάδα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ωραία. Παντόφλας από Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Γεια σου, ρε Παντόφλα. Παντόφλα. Λοιπόν, καταρχήν, όσον αφορά για τα προγνωστικά του κυπέλου, επειδή είμαι παοκτσής, ναι. Θέλω να μου πεις αν το 3-0 με τον Παναθηναϊκό την πατήσει ο ΠΑΟΚ επειδή έριξε τα 3 γκολ, πάει με ελαφρά την καρδία και αφού ψηλού. Το πιστεύεις αυτό ότι μπορεί να γίνει? Όχι. Εγώ το πιστεύω. Όχι. Όχι, έτσι. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε με εξάρι. Στη Λεωφόρο μπορεί να παίξει με 2 εξάρια. Ναι. Μπορεί να μιμηθεί το κέντρο του αντρομή του. Ξέρεις γιατί στο λέω, μην τυχόν ας πούμε πάνε με το αφή ψηλού το 3-0. Δεν έχει ψηλού, ρε. Δεν έχει ψηλού και μαροκόντου, δεν έχει τέτοια, ρε. Θα τους κατεβούν απότομα τα αυτιά, φίλε, θα σε κατεβούν. Δεν έχει τέτοια, ρε. Εντάξει, ξέρω εγώ, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει σκαμπανεβάσματα, ξέρεις αυτά τα πράγματα τα έχει. Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή έχεις περισσότερη εμπειρία. Όχι, θα είναι πιο συμμαζεμένος ο ΠΑΟΚ. Πιο προσεκτικός. Τα νότα του. Βλέπεις να παίρνει κύπελο. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είναι ο τελικός κυπέλλου. Και ένα δεύτερο, σε άκουσα στην αρχή με το θέμα, τώρα λίγο θα ξεφύγω από το θέμα βέβαια. Ξέφυγε. Με το θέμα της θρησκείας. Δεν μπορώ να καταλάβω, όχι, δεν μπορώ να καταλάβω
γιατί είναι κακό οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, να πιστεύουν στα ήθη-έθιμα παραδόσεις και να πρέπει να τα απολέσουμε και να πάμε στα καινούργια. Ποια είναι τα καινούργια? Αυτό, του να μην πιστεύεις, να μην κάνεις. Μα δεν είπαμε ότι δεν πιστεύουν τα νέα παιδιά. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τα νέα παιδιά. Αυτό λέμε. Το παραμείνει. Η πίστη για μένα είναι εσωτερική στον καθένα. Ο καθένας μέσα του γνωρίζει τι πιστεύει, αν πιστεύει. Εντάξει, τότε λάθος δικό μου, γιατί. Όχι, ίσως... εγώ το ξεκαθάρισα από την αρχή. Βέβαια, εγώ δεν κατάλαβα λάθος. Και ο Γιαννάκης θα πάει Πάσχα να ανάψει το κεράκι του. Εντάξει, όχι. Και εγώ, εντάξει, εγώ το κατάλαβα λάθος. Εντάξει, φίλε, εγώ το κατάλαβα. Να πούμε και πέντε πράγματα. Δεν μου λες. Πίνεις? Όχι ιδιαίτερα. Αν έπινες. Ναι. Είναι βλαβερό για σένα. Ναι. Υποτίθεται. Καπνίζεις? Ναι. Υποτίθεται ότι είναι βλαβερό για σένα. Είναι δυο απολαύσεις. Ναι. Ωραία. Είναι ποινικά κολάσιμες από κάποια θρησκεία. Σε όλο τον κόσμο τις θρησκείες. Ναι, παιδί μου, πόσο... υπάρχει νομίζω... κάποια θρησκεία που λέει ή η δικιά μας. Ού πιείς, ού καπνίζεις. Όχι. Ού πηδήξεις. Ναι, αυτό το λέει. Ού μισεύσεις, ρε φίλε. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Το σεξ είναι η μόνη απόλαυση που δεν είναι βλαβερή για τον άνθρωπο. Και είναι η μόνη που ποινικοποιεί τη θρησκεία. Τι είπες τώρα αυτό που λέει να πω? Με τρέλανες τώρα. Πράγμα κάνεις, ρε φίλε. Και το έχουνε μόνο για αναπαραγωγή. Ρε Παντόφλα, αυτό το ραπτόπουλο δεν του πιάνεις από πουθενά. Πραγματικά. Μα τρελάνετε, ρε. Τελείως. Δηλαδή ο Γιαννάκης που είναι 20 χρονών, άμα κάνει σεξ, ας πούμε, με μια πιτσιρίκα, είναι αμαρτία για τον. Θα ανοίξω τώρα την κοινή διαθήκη ο Γιαννάκης για να μαμίσει να πει. Κάτσε καλά τώρα, ρε. Κοιτάξτε το παράδειγμα. Άρε Παντόφλα, τι μας είπε αυτός ο ραπτόπουλος. Η μοναδική απόλαυση που είναι, όχι μόνο δεν είναι βλαβερή, αλλά είναι και ευεργετική, την έχουν ποινικοποιήσει. Γιατί ο Μουτζόρι δεν μπορεί να το πιάσει. Τέτοια ανάλυση δεν την περίμενα τώρα με πιέσει. Μέστερε και εμένα εδώ πέρα. Άσε το πιάσετε. Το κάπνισμα, τα χαρτιά, η κρεπάλη, τη σπατάλη χρημάτων. Α, είναι βλαβερές. Αλλά δεν πειράζει, κάντε αυτά. Έτσι είναι αμαρτία μεγάλη. Να ευχαριστιέται ο άλλο δηλαδή, είναι αμαρτία. Γι' αυτό το πράγμα είναι υπερβολικό. Δεν σου λέω ότι όλα τα κλαίνε σωστά. Αν δεν φύγετε από εδώ. Δεν σου λέω για τις υπερβολές. Να το ξεκαθαρίσω, έτσι. Εγώ μιλάω, ξέρεις για ποιο λόγο, Κωστή? Για αυτά τα όλα που πάνε τώρα, έχει την τελευταία 15 ετία, που πασάρουν στον κόσμο και τον έχουν κάνει να μην πιστεύει που. Τι να πιστέψει μόνο Γιαννάκης? Τι να πιστέψει τον Εφρέμ? Τι να πιστέψει? Όχι, δεν σου λέω για την θρησκεία, γενικότερα μιλάω. Έχουν κάνει δηλαδή ένα κόσμο και ένα λαό να είναι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, σαν ζόμπι. Έτσι μας θέλουν. Τους πολιτικούς, τους θρησκευτικούς ηγέτες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, ζόμπι να είμαστε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε Παντόφλα, από τη Μαγνησία. Εγώ είμαι ζόμπι χωρίς αυτά. Το ψιάλο. Πάμε στον επόμενο κύριο. Επόμενος κύριος. Η κυρία. Εγώ είμαι. Το ποινικοποιεί πια κυρία, ρε. Θα τολμήσουμε. Ναι, και καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, ρε Κωστή. Ωραία κουβεντούλα σας εκεί πέρα, γιατί με καλμάρατε λίγο. Από πριν με έχουν ανάψει τα λαμπάκια. Δώσε. Τον προηγούμενο το φίλο που πήρε και έλεγε για τα 300 χιλιάρικα και το λάμπρο και όλα αυτά. Γυρακλειδιάζει. Έκανα κρεβατάκι να πούμε, έβαλα Μετρόπολη να ηρεμήσω, να κοιμηθώ, να πάω στη δουλειά μου. Και πήρε την εκπομπή του Ραπτόπουλου για να ηρεμήσει. Έχει τρελαθεί. Τι να κάνω, λίγο πριν. Πάρε την εκπομπή του βιβλίου, το Τάσο Λουκά να πούμε εκεί στην TV 100. Τάσο Λουκά, ρε Κώστα να πούμε. Πε τα ρε φίλε, δώσε το πόνο εδώ πέρα. Μην τον ακού τώρα, δώσε. Πήρε το, άντε τώρα να μην πω και με κλείσετε τώρα. Τι να κλείσουμε, μωρέ. Τα Γιάννενα τα κάναμε τον Πάο στην Κέρκυρα. Πες τόσο μπορείς πιο προσεκτικά. Πάμε διπλά σου να τελειώνουμε τώρα, δεν σε βοηθάει ο Ιβάν. Δεν μας βοηθάει ο Ιβάν, ρε Σικοστή. Ρε πάρ' το διπλό στην Κέρκυρα και στα Γιάννενα τώρα που δεν σε βοηθάει ο Ιβάν, τα γάρι. Τα Γιάννενα το ταγάρι, το ταγάρι φιλικά στο λέω και μπορείς να με πεις οτιδήποτε κι εσύ. Καλά, ναι. Τα Γιάννενα του Σαββίδη φίλε. Αλλά τώρα και εγώ με πάνε κοροβέστες, έρχονται οι άλλοι βελίδες και τα λοιπά. Καρίσιδες και μαρίσιδες. Η Κέρκυρα τα καλά με τον ΠΑΟΚ. Τα είχε καλά με τον Ολυμπιακό, τώρα τα καλά με τον ΠΑΟΚ. Περάσατε από εκεί με διπλό. Τι περάσατε, πώς περάσατε. Κάνετε σε 25 μάτς δύο νίκες και τώρα τι γίνεται, Μπαρτσελόνα γίνατε. Δηλαδή αυτά μα τα έκανε η Λάρισα, η Λεβαδιά και η Τρίπολη, θα λέγαμε εδώ. Να τα πούμε δηλαδή. Μετά τον Ιανουάριο δεν παίρνουμε μπαλάρα να πούμε τώρα. Πώς το πες. Μπαλάρα παίρνουμε μετά τον Ιανουάριο. Μπαλάρα. Ναι.
Για ρωτά αυτό το φουκαρά τον Παντελίδη που έχει βγάλει πολύποδες στο... ο Παντελίδης που δεν έχει να οργανώσει μια επίθεση από πίσω, που δεν έχει ένα εξτρέμ με ταχύτητα, έχει εκείνο τον Μπασάν Κολόνα της ΔΕΗ, τον άλλο τον Μοντέιρο που δεν μπορεί να τριπλάρει πεθαμένο. Πιο άχρωμος εξτρέμ. Υπάρχει τώρα τον Παντελίδη αυτός αυτό τον Ηρακλή και εξαγωνιστικά είναι μάγκας ο Παντελίδης. Άντε μπράβο. Γίνατε τώρα Μπαρτσελώνα. Πήγατε μέσα στην Κέρκυρα, πάσε σε έδινε ο τερματοφύλακας στον άλλο να κέβαζε γκολ. Θα μας τρελάρετε τώρα επειδή είναι Ηρακλή στην πόλη. Κωστή. Να πούμε, έχουμε και τον κόκκινο, δεν υποστηρίζει καθόλου. Ας το έπω το φελό και αυτό να, ο παδός είναι. Το φελό. Ναι, τι, ο παδίζει πάρα πολύ. Και τι να κάνω εγώ δηλαδή, να κάνω τον παδό. Δύο, πέντε χρόνια πριν πεθάνω, παδός θα πεθάνω ρε. Όλη την ώρα κύριε Καγιούλη και κύριε Καγιούλη. Και κύριε Καγιούλη και κύριε Καγιούλη και κύριε Καγιούλη. Και στο τέλος ο Καγιούλης θα το σώσει τον Ηρακλή. Και ο κόκκινος θα λέει: φίλο μου είναι ο Καγιούλης. Άσε τώρα. Μη με λιδωρείς. Μη με λιδωρείς. Με χρεώνεις κάτι. Πάμε επόμενη γραμμή γρήγορα. Καλημέρα. Καλό βράδυ. Γεια σου φίλε, γεια. Ραπτόπουλη, η σούβλα του Ηρακλή σας χωράει όλους. Ανεβείτε για μια άλλη χρονιά. Δεν θα πέσουμε ποτέ. Μη φάστα τη γανίσουμε γιουβαρλάκια σήμερα. Ναι. Καλημέρα. Τρία πόσο είσαι εσύ. Καλημέρα, ναι. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Νάτος. Γεια σου, κύριε Κώστα. Νάτος ο σοφός. BG Mike. Έτσι. Συμφωνώ με την σύνθεση που κατέβασες. Εγώ δεν την κατέβασα. Αυτή που θα την κατέβασα. Αυτή που θες να κατέβει η ΑΕΚ. Αλλά εκτός από μια θέση, στη θέση του Σοδουλόπουλου προτιμώ τον Βάργκας. Κι εγώ. Το Βάργκας. Ναι, κι εγώ. Ναι, ναι. Ναι. Πιο καλά μαρκάρει ο Σοδουλόπουλος όμως. Ήταν MVP. Χθες. Με την Κέρκυρα δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος με τον Παναθηναϊκό έβγαλε τα ντερά του. Είναι καλύτερος παίκτης. Είναι πιο τεχνίτης. Ναι, το παραδέχομαι. Πιο ψυχή έχει ο Λάζαρος. Πιο ψυχή. Και είναι σε φόρμα. Σε φόρμα μεγάλη. Μπετατζή σήμερα. Για μαρκάρισμα έχω Γαλανόπουλο Σιμώνα Γιώχασον. Αλλά όποιο μαρκάρει και πέμπτος είναι ευλογία του Θεούλη, του ποδοσφαιρικού. Έχω αυτούς τους τρεις, δεν χρειάζεται. Κύριε Κώστα, Αϊντάριβιτς τρίτος στόπερ, το θες? Είναι εκτός αποστολής αυτός, τραυματίστηκε. Ο Αϊντάριβιτς? Ναι. Σοβαρά, βγήκε εκτός αυτός? Ναι, ναι. Εγώ για Λάμπρο άκουσα και για αυτούς και αυτός. Βγήκε εκτός αποστολής. Άντε ρε. Ποιος Λάμπρο? Πώς το λένε αυτό το... Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος, ναι, Λάμπρο λέω. Ο Λαμπρόπουλος μετά από 6 μήνες. Ναι, ρε μάγκα να πω. Τι ατυχία είναι αυτή να σαν το μισοκύρι. Αυτά τα παιδιά τα νέα τα καλά, ρε φίλε. Άμα να φάει χιαστό, κάνα να 35 χρονών, ρε παιδί. Α, σβάει, πώς το έλεγαν. Για αυτό τον έκανε. Για αυτό τον. Για να τον. Ανυψώσει το ηθικό, τον έκανε ένα νέο συμβουλίο. Καλά, και άλλα τον έκανε όμως. Μου λέει ο Νίκος από την Καστοριά, ο Αεξής, δεν υπάρχει ανασταλτικά ο Βάργκας, ρε παιδιά, λέει, και έχει απόλυτο δίκιο. Στο Καραϊσκάκι, τώρα με την Κερκιά το θέλω το Βάργκας εκεί, αλλά στο Δουλόπουλο το θέλω και για άλλους λόγους περισσότερο. Τέλος πάντων. Βάργκας. Πρώτα πρέπει μεγάλος ηλίκη. Είναι μεγάλος ηλίκη αυτός ο Σοδουλόπουλος. Δεν μπορεί να αντέξει σε ρυθμό παιχνιδιού. Για μένα το καλύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν ΑΕΚ Παναθηναϊκός φέτος. Μάλιστα. Ναι, ήταν με διαφορά. Που παίχθηκε. Εάν παίχθει έτσι το. Αν έχει αυτόν τον ρυθμό ο Χριστοδουλόπουλος, δεν μπορεί να αντέξει σε τέτοιο ρυθμό. Όχι, με τίποτα. Με τέτοιου φουλ ρυθμού δεν μπορεί να ανεβοκατεβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να αντέξει. Ενώ ο Ολυμπιακός τι ρυθμού θα έχει, Λέω. Rock and roll. Σιγά. Εάν έχει. Με το λεμονί τον Μπουμπούνα. Υπήρχε τέτοιο ρυθμό. Τι να κάνουμε. Γιατί είναι Μπουμπούνα ο λεμονί. Καλά. Μπουμπούνα είναι. Ήθελα να σου πω. Εκείνο που δεν μ' άρεσε, Κωστή, μπορεί οι φανατικοί να διαμαρτυρηθούν τώρα, ήταν το μαρκάρισμα που κάνει ο Σάχοφ και βγαίνει ο προπονητής και ξεφωνίζει τον το διαιτητή. Ποιος? Ο Ίβιτς. Εντάξει. Με το φάουλ στο δεύτερο λεπτό λέτε? Ναι, για την κάρτα. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα, αυτό ξεκάθαρα, δηλαδή... Στα όρια της κόκκινης ήταν εκείνο και πήγαινε να ξεφωνήσει το διαιτητή. Ήταν πολύ νωρίς και δεν το σκέφτηκα. Κύριε Κώστα. Τι νωρίς, στο δεύτερο λεπτό μπορεί να βάλει και κόκκινη. Κύριε Κώστα. Σωστό και αυτό. Παρακαλώ. Πας Κατερίνη θα είσαι. Ναι. Ε. Ναι. Ωραίος. Ναι. Με την κόρη μου και τα εγγόνια. Με τα παιδιά εκεί πέρα. Ωραία με τα εγγόνια. Αυτό είναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε. Διαφημίσεις.
Διάλειμμα. Άιντε. Φουλ διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. This one was written about I-84-ish, and it's called Perfect Strangers. Thank you. Σαμπρίνα, πώς τη βλέπεις? Σαμπρίνα, είναι θορυκτό. Έκανε πλαστική. Τι, μόνο πλαστική έκανε. Και γυψουσανίδες έβαλε. Νταούλη είναι το θηριό. Λοιπόν, βρε κουνάβι, πώς δεν μπορείς λέει, να κορυδεύεις τα νέα παιδιά, όταν το 70% κάτω των 25 ψήφισαν και Οργάκη και μετά Τσίπρα, μέσα στην ημιμάθεια και στον εκμαλισμό μεγαλώνουν, λέει. Μόνο το 10% έχει σωστή παιδεία και αυτοί φεύγουν έξω. Κούναβε. Κούναβε. Καλά, σε κούναβε, ποιος είναι ο κούναβος? Εμένα λέει. Και εμένα λέει. Πάμε στο αυτό που λέει σίγουρα το λέει. Βλάχο λέει. Βλάχο. Τελικός είναι πάω Ολυμπιακός και θα το πάρει ο καλύτερος. Αποτέλεσμα εσύ στο Καρασκάκι δεν παίρνει ούτε με 100 τάματα. Θα είστε χεσμένοι μέχρι το κόκαλο. Περιμένει, λέει ο Μάνταλος και ο Μπετατζής να ανοίξουν να παίξουν στο Καρασκάκι. Θα είναι χεσμένοι, ρε. Λέει ο 339. Έτσι λέει αυτός. Και εγώ πάω στον επόμενο. Για πάμε. Καλημέρα. Α, έχουμε. Τουρουρού. Τουρουρού, τουρουρού. Καλημέρα. 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 Χρήστος από Θέρμη, Παοξής. Γεια σου, Χριστάρα. Τι κάνετε? Καλά, ρε Χριστάρα. Την παλεύουμε. Δίνω αποτελέσματα. Δώσε, ρε. 2-0 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1 σε βολεύει, το 2-1. Ναι, με βολεύει. Το 3-1. Όχι, ρε φιλά. Α, όστο τώρα. Γιατί δεν αμείνει το 3-1 και δεν το 2-1. Ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Και αποτέλεσμα και ισοπαλία, όχι με 0-0. Με γκολ. Με 1-1. Για λίγους αυτό! Ναι! Για λίγους αυτό! Έχω πάρει καλά αποτελέσματα και με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι, τότε στο κύπελο. Έφαγες το τυρί στη Τούμπα αυτή την Κυριακή, εγώ στο λέω. Τυρί έφαγες. Εντάξει, σου είπα. Πρώτη φορά είδα τον Ουζουνίδη να χάνει με 3-0 και να νομίζω ότι κερδίζει, να μην κάνει καμιά κίνηση, να μην τον νοιάζει. Ανέκφραστος ήταν. Εμένα δεν θα μ' άρεσε να μην κερδίσω την Κυριακή. Δεν θα μ' άρεσε. Όχι, ρε, δεν έπρεπε να το παίξει έτσι. Έβαλε μέσα το Τσίμιροτ, το δεξί, τον μπακ, το βασικό, το Λέοβατς, όλα αυτά τα μηχανάκια που χρειάζεσαι, τα έβαλε σε φούλου ρυθμού. Εντάξει. Αυτό με πείραξε εμένα, όχι τίποτα άλλο. Με ατρόμητο τα ξεκούρασε. Εκεί δεν θα πει τα ξεκούρασε. Τι τον νοιάζει να τα ξεκούρασε. Τα θες μετά από 3 μέρες έτοιμα αυτά. Τώρα και για το Μάτος, ας πούμε, συμφωνώ αυτό που λέτε με τις κούρσες που έκανε. Αλλά. Φελός είναι, ρε. Τώρα για να τις έκανε. Και πιο φελός είναι ο Μπάγεβιτς, ο Ίβιτς, συγγνώμη, που το επέτρεψε να κάνει τέτοιες κούρσες. Ο άλλος. Έπρεπε να βάλει. Έπρεπε να αλλάξει. Άντε βρε τώρα. Ο άλλος. Τέλειωσε το μάτς. Πλάκα κάνετε πώς. Ο άλλος έβαλε το Ζέκα, αλλά ο Ζέκα δουλεύει με 9 πνευμόνια, ρε φίλε. Τι δουλειά και ο Ζέκα και ο Κάτσερε. Ναι, ναι. Θα πεθάνουν. Δεν παθαίνουν τίποτα. Και θα κάνουν τζόκινγκ στις δικές μετά από 150 χρόνια θα πεθάνουν. Παιδιά, δεν ξέρω αν το μάθατε, παραιτήθηκε ο Γρηγορίου, ε. Από πού, ρε φίλε? Από την Κέρκυρα. Από Κέρκυρα. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί, όχι, γιατί. Εντάξει, μωρέ, τι σιγά. Τώρα ήταν να παραιτηθεί αυτό. Είναι τουρίστες, ρε εσύ τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, μωρέ, τουρίστες είναι, αλλά. Πάνε, φάει 2-1, ρε παιδί μου. Χάσε ένα 0, 2-0, 3-1. 5-0 εκεί. 3-0 εκεί. 5-0 εκεί. Τι είναι αυτό? Καλά, το ξεφτέλησε στο τέλο. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία τώρα για την Κέρκυρα πάλι. Για να πω κάτι άλλο. Η πορεία που κάνει τώρα ο Ερακλής θυμίζει την πορεία που έκανε ο Άρης πριν μερικά χρόνια. Μ' αρέσει. Δηλαδή, ναι, δηλαδή τώρα ξαφνικά τώρα τι γίνεται. Έλα ρε, αγωνιστικά από την αρχή θα σωθεί. Μπορεί κάνει ο Ερακλής και ο Παντελίδης είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά είναι και καλός και στο έξω από το χορτάρι. Να το ξέρεις, δεν κάνει κορόιδο. Η μάπα του δεν είναι κορόιδο. Μάπα
Το βλέπεις για κορόιδο? Τον κόβει για κορόιδο? Λοιπόν. Εγώ τον Ηρακλή το θέλω αν θα την εκεί, γιατί εντάξει, ό,τι και να λέμε, έχω μια συμπάθεια. Τι ομάδα τον είσαι? Θέλω. Εντάξει, ο πατέρας μου Ηρακλής είναι, εντάξει. Ρε φίλε, ο Άρης και ο Ηρακλής πρέπει να είναι στην Α' Εθνική για να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η αγωνιστική τη Κυριακή. Δεν λέγω, δεν και εσύ, ρε φίλε, γιατί δεν έγινε Ηρακλής? Α, θα σου πω. Κοίτα να δεις τώρα. Στο δημοτικό, ο πατέρας μου πήγαινε στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Και θυμάμαι, έπαιζε ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Ηρακλής ΠΑΟΚ, μάλλον. Ήμουνα στα επίσημα. Και μέσα μου δαγκωνόμουν, δηλαδή πήγα να πανεγυρίσω γκολ του ΠΑΟΚ και δεν μπορούσα. Σάρισαν οι ούνοι δηλαδή που. Μικρός. Έχω και αδερφό ΠΑΟΚΣΤΗ βασικά και καταλαβαίνετε. Α. Και εσύ πήγαινε σε εκδρομές στα ματούσεις του Πασιάκου τίποτα με τον αδερφό σου? Γενικά πήραμε αντίθετη πορεία. Πόσο χρόνο είσαι? 24. Εντάξει, μικρό είσαι για Πασιάκου, δεν πέρασε. Είσαι διευθυντής στην ΟΜΑ. Διαλέγεις Άρη ή Ηρακλή του χρόνου? Τώρα τι να σου πω, ρε Κωστή. Αφού θες να δεις Άρη ΠΑΟΚ, ρε. Αφού γουστάρεις να το δεις. Να σου πω την αλήθεια, κοίτα, στέφανε πέρα από την πλάκα, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Τώρα, sorry κιόλας, καμία παρεξήγηση. Όχι, καμία παρεξήγηση, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες. Τι να πω, Άρη, τώρα, συγγνώμη, εντάξει. Έχουμε αλλάξει ένα επίπεδο, και δηλαδή και τώρα και ο Άρης ανέβει. Δεν θα κάνει τη διαφορά. Θα κάνει διαφορά στη Νόβα, σου λέω, και στη τηλεόραση, μην νομίζεις. Αυτό από είναι. Από θέμα τηλεοπτικό, εντάξει. Ναι, αυτό είναι. Όχι ότι. Ιστορίες, ναι. Πιο πολλά μαρούλια ποιο θα δώσει. Πιο πολλά. Ο Άρης ή ο Ηρακλής? Ο Άρης θα δώσει. Άμα δώσει ο Άρης, για βάλει τον κόκκινο. Θα πάω εγώ στο καφενείο, ο Μπέζος, ο Αυλονίτης που θέλουν. Ναι. Αλλά αυτοί οι ελληνικοί καφέδες και ένα ουίσκι από πίσω είναι. Βέβαια. Πώς θα πληρώσει τον Νόβα? Έκλεισε. Γεια σου, Χρήστο από Θέρμη. Έκλεισε. Πάω ξάκι. Ραπτόπ έχει δίκη στο Sky, Μαλάτο, Καμπίτσι, Δημόπουλο, ναι. Μπούζο. Άντε γεια. Στον Αντένα έχει Σταύρο Γιάννου, ρε φίλε. Άντε γεια, λέει εκεί με τον Σέρλοκ Χόλμ. Σέρλοκ Χόλμ, ρε φίλε. Όχι, δεν είπα σε ένα κουνάβι. Το Σταυλίτη που έχει δίκη, τον είπα, λέει κουνάβι. Ποιο είναι ο Σταυλίτη? Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύριο που βγήκε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, εσύ που είσαι βαρύ. Τι είπατε? Βαρύ, ακούω, λέω. Βαρύς, εντάξει, πόσο βαρύς να είμαι, 25 χρονών. Πού μπορεί, φίλε. Αν στην ηλικία μου, τι θα κάνεις, ρε φίλε? Έρπινγκ. Άμα σου λένε καλημέρα, θα μου φτάσει στην ηλικία σου, θα είμαι χαρούμενος, ρε, αυτό που λέει. Άμα φτάσει στην ηλικία μου. Γιατί ρε από τώρα, φίλε, 25 χρονών έχεις βάσανα? Τι βάσανα έχεις? Εντάξει, ρε φίλε, ο καθένας τα δικά του έχει. Εντάξει, ρε αγόρι. Πες τα δικά σου τότε, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τώρα πέρα τη πλάκα, ρε αυτό που λέει, θέλω πολύ να σε γνωρίσω. Να με γνωρίσεις, αλλά. Βαρύς ακούω. Εγώ είμαι πιο ελαφρύς. Θα έρθεις μια μέρα. Είμαι πιωμένος, μωρέ. Είμαι πιωμένος γι' αυτό. Α, συγγνώμη. Τι έλεγα, μια γκόμενα στην έκανε και τρελάθηκε. Τι σε έκανε, μωρέ? Γκόμενα παίζει, το κατάλαβα. Είχα μια αγάπη, κόλλησα ένα εξάμεινο που χώρισα και είμαι ακόμα. Άστι εξάμεινο, όχι ρε. Άστι να τη φορταθεί κανένα άλλο να γλιτώσει, ρε φίλε. 6 μήνες πέρασε ο καιρό. Τα ξέρω τώρα. Χαζό είσαι. 25 χρονών το πουλήσου μέχρι τον αφαλό ενώ τα σηκώνεσαι το πρωί. Πλάκα κάνεις. Για χαρά είσαι. Έχεις τρελαθεί. Λοιπόν. Ναι, καλό συναισθηματισμός μας. Καλά τώρα. Στα 25 ο άντρας είναι συναισθηματικός. Άμα με κάνει. Άλε μαρτυρίε τη σκιού πε τώρα να το. Θα σου φύγει το συνέστημα, φίλε. Θα σου φύγει. Λοιπόν. Το συνέστημα. Το συνέστημα κάνει κακό στον μπροστά. Άμα θες κάνει να και αφιέρωσε από εδώ, από το ραδιόφωνο. Δεν πειράζει. Όχι, μη. Εμείς να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι να ξεφτυλίζει, εντάξει, ξεφτυλίστηκε μόνη της, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αχ, χοντρή την έκανε. Επίπεδο δεν πέφτω. Ναι, ρε φίλε, μην πέφτεις. 25, αλλά μέχρι τα 60 έχεις να σου βουλήσει αρνιά. Τι στεναχωριέσαι. Έχει να καβαλήσει υπόκαμπο. Σίγουρα. Έχει να παίξει baseball με το ρόπαλο. Μέχρι να βρεθεί η επόμενη. Κάνε μια βόλτα στην Τσιμισκή τώρα που θα ανοίξουν να πούμε ο ήλιο. Τράβα περπατώντα. Από τη Χάνθη μέχρι να πούμε το λιμάνι. Ναι. Να την ξεχάσει ένα τέταρτο, άντε. Τράβο, βρες καμιά ζωντοχύρα εκεί από το πανόρα, μα υπάρχει κανένα μίνι κούπερ. Να σέρνουν τα χέρια και τα λοιπά, να την ξεχάσει αμέσω. Άντε, σαν χλαμάρα. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Ναι, μωρέ. Ο ήλιο, κύριε Κώστα, για τη θερμότητα στο πρόσωπο μόνο, γιατί. Στο λέω αυτό γιατί είμαι παιδί από τη σχολή τυφλών. Ναι. Είσαι στην Όλγα. Στην Όλγα, ναι, εντάξει, πέρσι τελείωσα από εκεί. Πού μένεις? Τώρα μένω έξω, αλλά ήμουν από το 2003 μέχρι το 2014, ήμουν μέσα στη σχολή πλέον. Τώρα είσαι με τους γονείς μένεις? Όχι, μόνος μου. Τώρα είμαι σπουδάζω. Ωραίος. Τι σπουδάζεις, αν μου επιτρέπεις?
Προς το παρόν κάνω η ΕΚ τηλεφωνικής. Ναι. Θα βρεις δουλειά, θα βρεις δουλειά. Ναι, ναι. Κάτι θα γίνει και ασχολούμαι με τη μουσική πολύ. Πολύ καλά κάνεις, γιατί η μουσική εξημερώνει ακόμα και τον κόκκινο, φίλε. θα έρθεις ένα μεσημέρι όποτε γουστάρεις. Μέχρι την Πέμπτη εμείς μεσημέρι είμαστε εδώ. Αν δεν προλάβεις. Πού ακριβώς είναι ο σταθμός? Ο σταθμός είναι τώρα, πού να σου πω. Άνω, πώς το λένε, Κωνσταντινοπολίτικα. Κωνσταντινοπολίτικα. Στους νεόπτωχους τώρα, που είναι νεόπτωχοι όλοι. Έχουν σπίτια και δεν έχουν πληρώσει τα έμφια. Να ξέρεις. Θα έρθω ταξί εδώ, πες μου. Πάτα, Κωστή Παλαμά, 6 γάμα θα σε βγάλει στην πόρτα. Πες ένα ταρίφα στο Μετρόπολης, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Θέλω να πάω, θα σε φέρει. Έξω από την πόρτα. Τέλεια. Κωστή Παλαμά, 6 γάμα. Έτσι. Ωραία. Για να μιλήσουμε και για μπάλα λίγο τώρα. Να έρθεις εδώ, θα δεις και τον Γρηγόρη. Εγώ είμαι ποδοσφαιριστής στην Εθνική Ελλάδος Τυφλών και ναι, σε σωματείο φυσικά. Έχετε δει ποδόσφαιρο τυφλών ποτέ? Εγώ ζωντανά όχι. Όχι, ζωντανά όχι, αλλά έχω δει στιγμιότυπο. Πρέπει να είσαι πάντως σε κεντρικό σημείο. Πρέπει να είσαι βαρύς. Στόπερ, φορ βαρύ. Κοίτα, εντάξει, αμυντικά ξεκίνησα, αλλά επειδή έχουμε λήψεις και αυτά, δεν έχουμε δύο ομάδες, είναι Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στην Ελλάδα. Ανεβοκατεβαίνω και άμυνα και επίθεση. Μπράβο ρε φιλαράκι. Δόξα τω Θεώ, έχω αντοχές, μικρός είμαι ακόμα. Τι μόνο μικρός, πολύ μικρός. Εντάξει, ναι. Τώρα ήμασταν 9 μέρες στην Ρουμανία, προκληματικά χθες γυρίσαμε. Ωραία. Πήραμε τρίτη θέση στους 8. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ζάχαρη, πολύ καλό. Τρίτη στους 8 είναι μια χαρά. Μια χαρά. Παίζεις και στην εθνική, είπες. Στην εθνική σου να, τώρα. Ναι, ναι, στην εθνική. Δεν έχει κάτι τίποτα μόρια, τέτοια κόλπα η εθνική, ρε παιδί μου, με αυτά. Για σπουδές, είχε... για κάποια αποκατάσταση. Είχε παλιά, τώρα. Τώρα τα κόψαν όλα, με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει όλα. Ναι. Πάει, τα άκουψε όλα ο Τσίπρας. Άστα να πάνε, αδερφέ. Έλα και μην αγχώνεσαι τώρα με κουμενικά και τέτοια τώρα, πιτσιρικά στο πράγμα τώρα. Σε 3 μήνες θα έχεις ξεχάσει τα πάντα. Το πουλί σπαθεί τώρα, να πούμε και τέτοια. Άσε τώρα. Δεν αγχώνω πολύ, απλά ξέρω. Σε πιάνει τέτοια ώρα, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι ηλικία τέτοια. Ναι. Η ηλικία των 25 για τον άντρα, ο άντρας είναι ευάλωτος. Αν καβαλείς τα 30 και μετά και είσαι ελεύθερος. Μπε, σαν και εμένα να δει την αγόρια. Έκλεισες. Γεια σου, φιλαράκο. Εγώ αγόρισε, περιμένω να, με δώσω δύο αποτελέσματα και κλείνω. Άντε, δώστα γρήγορα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1. Ναι, και εσύ, θες. Και Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-2. Α, γι' αυτό το θες. Όχι, μοντά, όχι, είμαι Παναθηναϊκός. Έγινε ομορφόπεδο, έφυγες. Έφυγες. Έγινε. Γεια σου. Μετά είναι στο αεροβόλο που λειτουργεί με αμπούλα ζώτου, γιατί πρέπει να αλλάζουμε το φιαλίδιο. Γιατί τελειώνει πίσω το αέρα, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε επόμενο κύριο. Σ' αρέσει η εκπομπή. Ωραία. Για να και το διασκεδάζει. Ναι. Είσαι ο MVP τότε. Ο Σέρλοκ Χόλμς. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Κοιτάξτε, φίλε μου, κοιτάξτε. Λέτε για το παιχνίδι πάγου με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Για λέει πικραμένος. Βγαίνει. Γιατί απάνω. Πρώτα πρώτον, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν ένα παιχνίδι για τους συμβούμε για τα πρόβατα. Για τα πρόβατα ήταν. Μάλιστα. Ναι, κοίτατε που κάτι, φίλε μου, καλή. Ναι. Εδώ πρέπει να ξέρει πολύ καλά ότι αυτή η ΑΕΚ δεν θα υπάρχει ΑΕΚ. Σε τι απάνω. Ναι. Παιχτικά, οικονομικά και διοικητικά. Ωραία. Το 2002, να ξέρει πολύ καλά. Ναι. Θα είναι η ΑΕΚ εκείνη που ήταν παλιά. Δηλαδή. Είπα δεν θα κάνει ποτέ. Σε τι απάνω. Αυτό το παραμύθι να σταματήσω τη ΑΕΚ να κάνει γήπεδο. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός γήπεδο, όπως έκανε και ο άλλη ομάδα στο γήπεδο. Έτσι ο Παναθηναϊκός για να κάνει γήπεδο πρέπει να περάσει που με 50 κύματα. Ναι. Ποιος με λησανίδε, ρε φίλε. Ποιος με λησανίδε. Ποιος με λησανίδε, φίλε. Σε τι απάνω, ρε φίλε, με λησανίδε. Σε τι. Αφού ο άνθρωπος αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά ότι το νέο όχι το χρηματίζει και έχει πούμε κάτι μυστήριο γίνεται. Μην το σκάλουμε λίγο παραπάνω. Έτσι. Δεν υπάρχει ο μεσανίδης. Ο μεσανίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χωρίς αύριο. Ναι. Πρακτικά η άκρη είναι ανάπηρη. Ναι. Δεν είναι
αγαπητοί φίλε, ποιος είναι προπονητής εκεί πέρα μέσα. Ένας άνθρωπος που είναι στα καράβια Μούστος. Ναι. Το προβλήμα αυτό που παρθάτης θα έγινε ένας καραβωτή που παρθάνει το Μούστο. Ναι. Δηλαδή ο Μούστος που καταβέζει που είναι το... Δεν την υπολογίζει, ναι. Μα κοιτάτε από κάτι φίλε μου. Από την άλλη ο Ολυμπιακός, να ξέρει πολύ καλά, για αυτούς που πούμε τότε το Μαρινάκι, ναι. Που τότε στη σχόλη εκεί. Και πάμε και λέει, πούμε, ο Ολυμπιακός εκεί, παρασκηνιακά και παικτικά και πούμε και διοικητικά. Και τι απάνω. Ο Θοδωρίδης, φίλε μου, καλή, ο Πλατινάκης του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Ναι. Πριν πρώτα, πριν πέντε μέρες, με τον Βασίλη Καγκάκη που τότε που μπήλει εσύ. Ελέγχει, πούμε, το σκηνικό της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ να ξέρει πολύ καλά. Αυτός ο κύριος Παυσανίας, το ξαναλέω. Ο Παυσανίας, ναι. Ναι, κοιτάξτε κύριε φίλε μου, μη κάθε ειρωνικά εντρυβήσει. Το ξέρω τον Παυσανίας, το ξέρω. Δεν μαζί, τον ξέρει καθόλου φίλε μου. Η γυναίκα του αυτός ο κύριος, με τον Βατάτη και την κυρά, είναι το πούμε το πάνω χέρι της ΕΠΟ. Ναι. Αυτοί ελέγχουν το σκηνικό της ΕΠΟ. Ναι. Η ΕΠΟ, αν θα γίνουν εκλογή, θα γίνουν εκλογή τον Ιούνιο του 2018. Ποιος θα τις πάρει. Εκεί κάθε προγραμματισμό από εδώ και πέρα είναι προσενή διοίκηση της ΕΠΟ. Ο γραμμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς αύριο είναι. Ναι. Ουσιαστικά τι κάνει ο Θοδωρής, ο Πλατινάρχης, γιατί είναι Πλατινάρχης του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Πλανητάρχης, ναι. Δεν είναι, φίλοι μου, για ρωτάω, δεν είναι. Είναι ο Πλατινάρχης, ναι. Α, μπράβο. Όσο για τον κύριο αυτό που λέτε λεφτά και ο σκοτώνω και πάρω τα όλα και πολλά άλλα. Ναι, ναι. Γνωρίζω πολύ καλά τους ο άνθρωπος. Το Κομωτινή, το δικαστήριο της Κομωτινής έβαλε μια απόφαση. 50 εκατομμύρια ευρώ για τη ΣΕΚΑΠ. Ναι, αλλά δεν φταίει αυτός. Ήταν τον προηγουμένο. Από την ώρα εσύ που έχει ένα μικρόφωνο και σε διορίζω και το αγοράζεις το μικρόφωνο και τα χρέη τα παίρνεις απάνω σου. Ναι. Αυτομάτως παίρνεις και τα χρέη, ναι. Σωστό, ναι. Τα ναι. Πληρώνεις, έτσι δεν είναι. Έτσι. Από την ώρα που είναι 50 εκατομμύρια ευρώ που κάνει το σκοτώνω, που δεν σκοτώνω. Σκοτώνος, ναι. Σκοτώνω. Από την ώρα που το Μαγιάν Παλάς δεν είναι δικό του και ξέρει για το Μαγιάν Παλάς, φίλε μου καλέ. Το κρεμήκαν ακόμα να γίνει. Για να πούμε τα μία πριν τη πόλη ο Μασκέλη για να πούμε ότι το Μασκέλη θα λυθεί τον Απρίλη. Να ο Απρίλη. Την άλλη εβδομάδα την Κυριακή έχουμε το Πάσχα. Ναι. Δεν πάει το Πάσχα εδώ. Μαγιά Παλάς έχει πούμε πάει καλά χέρια. Πάει. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι από κάτι φίλε μου. Από την ώρα ένα 700 εκατομμύρια ευρώ το μήνα είναι το νίκη. Βάλε 59 χρόνια επί 1700 είναι πολλά τα λεφτά. Και λέω τώρα εγώ. Αυτό δεν είναι νίκη, είναι μανίκη. Ναι, σωστό. Μα ένα μήνα 700 δεν φίλε μου, το νίκη είναι, το μισθωμά. Για να βάλει που να κάνει μια ανακαίνιση που είναι για να βάλει μια 30 εκατομμύρια. Άκουλε. Ανακαίνιση. Δεν είναι. Και 50 είναι 120 εκατομμύρια. Οπότε εγώ τι να περιμένω τώρα. Εδώ και να τελειώσω. Να τελειώσω. Εδώ η αγορά, παγκοσμία αγορά έχει βουλιάσει από τα χρέη. Δεν υπάρχει σάλι στην αγορά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μην το παραμύσει δεξιά και αριστερά. Κοίταξε από κάτι. Κάποτε διέλεγαν ο κόσμος. Δείτε η σκλαβιά. Ο Πάχος είναι αυτή τη στιγμή στη σκλαβιά. Γιατί είναι η σκλαβιά. Είναι ο φίλε μου καλή, να ξέρει πολύ καλά. Είναι ο Κόκαλης. Είναι η Ντρακόμ. Αυτό το κάτι κομμάτι, ο Νικό Πόλο. Ποιο με λέει, σαν με λέτε, βγαίνει κάτι πικραμμένο. Τα λέμε Νικό. Έχεις δίκιο, Νικό. Τα λέμε Νικό. Ο Νίκος. Αντί για Μούστος λέει. Αντί για Μαρινάκης, Πλατινάκης. Πέστα ρε μεγάλε, φέρε από το μαγαζί το Στέφανο. Λέω Χρήστος από τη Λαμπράκη. Και φυσικά ο Γιαλαμάς, ο οποίος είναι μεγάλο κολόπεδο. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Πλατινάρχης, είπε ο Θεός, ρε Λακαμά, λέει. Κολλάει όμως λόγω πλατινή, λέει. Πάμε επόμενος κύριος. Πάμε επόμενος πλατινή. Καλημέρα, κύριε. Αυτό δεν μοιάζει με τον Ουάρντα, στον αντένα τώρα. Φυσφίες, ρε φίλε. Ο Φυσφίς Ουάρντα. Ο Φυσφίς είναι αυτός. Ο Φυσφίς είναι αυτός. Φυσφίς, το Quiz παρουσιάζει. Ο άσπρος Ουάρντα είναι. Πάμε, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου φίλε. Καλή Ανάσταση. Ναι. Ναι. Χρόνια καλό Πάσχα. Ναι. Τι καλό Πάσχα και κακό Πάσχα ρε. Πάσχα είναι. Άσε τον Ραπτόπουλο ρε φίλε. Πες το τα να πούμε. Βγάλ τα δικά σου να πούμε. Καλή Ανάσταση. Ναι. Όπως το ζήτησε το παλικάρι. Έτσι. Πρώτη φορά που πήρα στο Focus. Στο.
Στο Focus. Στο Focus. Ναι. Πού ήμασταν στο Focus, ποιο είναι το Focus, πού ήμασταν στο Focus. Ποιο είναι το Focus. Ποιο είναι το Focus. Στο Ford Focus μέσα, ήμασταν οι δυο μας, κάνουμε τίποτα. Ποιο Focus. Συχνότητα είναι. Συχνότητα Focus. Α, στο Focus πήρες. Το ράδιο, ναι. Εδώ είναι το Focus ράδιο, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι. Μ' αρέσει, τέλος πάντων, ναι. Και εγώ είμαι ο Βενιέρης. Χωρίς μπίλια ήταν το ουίσκι. Συνέχισε εσύ τώρα, ναι. Και ο Βελόπουλος μαζί. Εσύ είσαι ο Βελόπουλος. Εγώ είμαι ο Βελόπουλος, ναι. Εγώ είμαι ο Βενιέρης. Εσύ είσαι ο Βενιέρης. Και εσύ ο Χίτας. Καλή, ναι. Ναι, ναι. Πες τι θες να πεις εδώ στο Χίτα δίπλα. Ζήτησε το Focus. Ναι. 23 δευτερόλεπτα με έδωσε. Εγώ σε δίνω ένα και 23. Θέλω να ολοκληρώσω. Ναι. Συχνότητα 92 και 8. Του Άρη. Ναι. Γιατί εγώ είμαι Άρης. Τι θα είσαι άλλο, σαν κειμένα. Μήπως είσαι στη Σταυρούπολη, ρε φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή. Ένα κολόμπαρο στη Σταυρούπολη λέγεται. Ένα Focus λέγεται. Το ξέρω αυτό το κολόμπαρο. Ένα ωραίο μπαρ. Καλό είναι. Πολύ ωραίο μπαρ. Κολόμπαρο, ενώ έτσι το λέμε χαϊδευτικά. Είμαι. Εντάξει, και καληνύχτα το λένε τον Μπρενάιστερ, δεν πειράζει. Ναι, επί τη ευκαιρία. Τα αυγά τα βάβεις και... κόκκινα εσύ την Πέμπτη τώρα, θα τα βάψεις. Επί της, ναι, επί της ευκαιρίας. Ναι. Κύριε Ραυτόπουλε. Εδώ είμαι. Εδώ είναι ο κύριος Ραυτόπουλος. Τα παλικάρια που βοηθήσανε χρόνια Σομαλία. Σομαλία, ε. Ω, βέβαια. Σου την πέσανε οι πειρατές εκεί στα στενά το Άντεμ, ε. Έκανες μισθοφόρος. Όχι. Γιατί μιλες για Σομαλία, για. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ναι. Καλή ανάσταση. Άσου αυτού σε μένα, Κώστα, εγώ του έχω αυτού. Για πες, ναι, καλή ανάσταση, ναι. Κάπα, δεν είναι. Ναι. Το 10 γράμμα. Ναι. Ο Γιάννη ρωτάει του ίσχυε από τη Σομαλία, είναι μέσα. Ναι. Καλή, πολύ ακούω, καλή ανάσταση, ναι. Και στο 10 γράμμα τη ΑΒ. Στο 10 γράμμα τη ΑΒ. Ναι. Ποιο είναι το 10? Το Κάπα. Καλή ανάσταση. Όπω ζήτησε και στο Φόκου. Στο Focus τα είπες αυτά. Το Focus ζήτησε μόνο πνευματικά. Έγινε φίλε, ό,τι πεις. Να μιλ... Ναι, έγινε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο φίλος, ναι, πάρα πολύ καλός. Έχει δίκιο απόλυτο. Ναι, εδώ του δώσαμε 2,5 λεπτά. Τράκαρο γυαλά μας το δρόμο. Τράκαρο γυαλά. Σιγά. Κύριος έχει Ford Fiesta. Άμα, ναι. Καλημέρα. Πάμε στον εξαίρετο επόμενο κύριο. Σωστός, ναι. Έχει δίκιο απόλυτο. Mm. Καλημέρα. 23 δευτερόλεπτα. Έλα φίλε. Νάτος. Γεια σου, Ρεκοστή. Καλώς τον. Καλησπέρα και στο παλικάρι το άλλο δίπλα. Εδώ. Πάω ξάκι. Πρώτη ερώτηση. Ναι. Πόσο έχει το ουίσκι πάνω, ρε παιδιά. Κοίταξε, αν είναι νοθευμένο, σου βρω εγώ χωρίς μπίλια. Όχι αν είναι. Αυτό είναι νοθευμένο, δεν παίζει να μην είναι. Δεν γίνεται. Ξέρεις τι ετικέτα έχει αυτό έξω. Σέλα έγραφε. Σιγά μην είναι. V-Power Racing έπινε αυτός τώρα. Στέφανος μου, αν κατάλαβα καλά. Ναι, εγώ είμαι. Εγώ και ο Γιαννάκης ο Παμάκ εδώ, ο φοιτητής δίπλα. Ωραία, καλησπέρα και στο παρελθόν. Καλησπέρα. Είπες κάτι πριν για το πρώτη φορά, είπες, είδα τον Ζουνίδη να μην αντιδρά. Ναι, εγώ το είπα, ναι. Τι να έκανε. Δεν αντιδρά. Δεν τον ένοιαζε. Ωραία, ας πούμε ότι... Εγώ λέω ότι φοβόταν μη φάει 4-5 και... Τι να έκανε. Τι... Αποφασίζει λοιπόν στο 34 που είναι 3-0, ο Ζουνίδης να αντιδράσει. Ωραία. Και να κάνει τι. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Οπότε είτε ήθελε να αντιδράσετε, όχι, είτε δεν μπορούσε. Αυτό ακριβώς. Ήξερε ότι είχε χαμένο το μάτσο, ό,τι και να βάζε μέσα. Χαμένο λοιπόν. Από την αρχή το είχε χαμένο όμως. Από τα αποδυτήρια ήξερε ότι θα το χάσει. Αυτό είναι. Από πριν όταν σχεδίαζε την 11η την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Βέβαια. Ένα αυτό. Δύο. Ο ΠΑΟΚ κουράστηκε καθόλου σε αυτό το μάτσο. Νομίζω κουράστηκαν τρεις παίχτες που δεν έπρεπε. Ποιος. Μάτος, λέω, Βατσίμπηρο. Αυτή. Μάτος. Πάμε να τους πάρουμε έναν. Πάμε έναν. Ναι. Θα πολύ γρήγορα. Μάτος κουράστηκε γιατί είχε κάποια αντίσταση από ποιον. Ο Μάτος. Ναι. Μόνος του κουραζόταν. Χωρίς λόγο. Ο Βλαχοδήμο είχε από εκεί. Μπράβο. Ήταν πολύ φιλότιμος. Όλα τα μάτια φιλότιμος είναι αυτός. Όσο μπορώ να κουραστώ εγώ σε μία ώρα στη Σαντορίνη βλέποντας την καλτέρα. Μ' αρέσει. Κουράστηκε και ο Μάτος με τον Βλαχοδήμο απέναντι. Πήρε πολλές κούρσες ο Μάτος. Έκανε τέτοια ξεκούραση που δεν μπορείς να την καταλάβεις αν δεν έχει τρέξει.
σε τέτοιο χορτάρι και με τις αθλητικές ικανότητες του Μάτος. Είναι πολύ αθληταράς, όντως. Εγώ το λέω αυτό. Είναι αθλητής με τα όλα του. Ο μοναδικός που μπορεί να κουράστηκε από τους τρεις για να το τελειώσουμε μπαμ-μπαμ είναι ο Λέοβατς. Κανένας άλλος. Σου έχει τύχει ποτέ να σκεφτείς και αυτό το μάτσο ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι στο 0-0, να είναι στο 55, να πιέζει ο Παναθηναϊκός και να θες να βάλεις ένα τρίτο στόπερ στο 65 και να πρέπει να πάρει ο Μάτος και ο Λέοβατς όλες τις πλευρές και να παίξει χωρίς εξτρέμ, γιατί τα εξτρέμ σου, εντάξει, δεν παίρνεις και πολλά πράγματα για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, για ποιο λόγο να παίξει ο Μάτος και ο Λέοβατς και ο Τζίμιρο σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, για να, πάω και όλους, ένα... για να βοηθήσουν όλους τους υπόλοιπους, Κώστα, γι' αυτό. Για να βοηθήσουν όλους τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που είδα και δεν το έχετε πει. Ο Σάκχοβ υπάρχει πιο βελτιωμένος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος. Να ξεκίνησε μάπα και να βγαίνει πιο καλός, ε. Ακριβώς. Και άλλοι. Ο Κρέσπο, φίλε. Κρέσπο και Λέοβατς. Κρέσπο και Λέοβατς. Με ποια διαφορά όμως. Έχει μια ιδιαιτερότητα ο Σάκχοβ. Ναι. Είναι Ουκρανός. Το αυτό θέλω θα να προσπαθήσεις, Κώστα, να μου θυμηθείς ποιος Ουκρανός εκτός Ουκρανίας έχει παίξει μπάλα. Σεφτσένκο. Ρε φίλε, δεν έπαιζε Ουκρανία ο Σεφτσένκο και πήγε έξω. Έξω εκτός Ουκρανίας έπαιζε ο Σεφτσένκο. Μίλαν. Όχι, εννοεί να έπαιξε Ουκρανία και να έφυγε από εκεί. Ξεκίνησε από την Ουκρανία μέσα. Από τη Δυναμό. Ποιος. Ο Σεφτσένκο. Τέλος πάντων, πήγα πολύ πίσω εγώ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Καλά, πολύ πίσω. Επίσω, 15 πάρα χρόνια πριν. Πάρα πολύ δύσκολα κάποιος από Ουκρανία να παίξει εκτός. Πέρα από αυτό, να πάμε και στις δηλώσεις του κυρίου Δημήδη. Θύμωσαν, λέει, παίχτες Παναθηναϊκού, επειδή φάγανε τα τρία. Έτσι. Ψυχολογική ντόπα είναι αυτό. Έτσι είπε, ότι θύμωσαν. Αφού την Τετάρτη δεν παίξουν αυτοί. Αυτοί που κάθονταν στον πάγκο θυμώσαν πιο πολύ. Αυτοί που καθόντουσαν στον πάγκο γιατί να θυμώσουν, δεν τα φάγανε αυτά τα τρία. Δεν πειράζει, θα πάρουν το αίμα τους πίσω για αυτούς που τα φάγανε. Γιατί η ρεζέρβα. Α, για τους άλλους βεντετικά το πήγε ο Ζουνίδης. Η ρεζέρβα σου λέει εδώ να δείξω. Και τρώω τρία στο ημίχρονο. Μα δεν είναι ρεζέρβα, βασικός είναι που το τρώει. Ποιος είναι βασικός. Ο Μπουμπάλ είναι βασικός. Ο Φόρτους ήταν ο βασικός. Ο Ζέκα και ο Κλωναρίδης είναι μόνο βασικός. Ο Βλαχοδήμος είναι βασικός. Δίπλα στον Χαφ. Τον Ζέκα ή ο άλλος ήταν βασικός. Μα ο Μπουμάλ και ο Βλαχοδήμος. Ο δεξιός ο Μπάκ ήταν βασικός. Ο Κουκούμπης είναι βασικός. Κανένας δεν είναι βασικός. Ο τερματοφύλακας είναι βασικός. Δεν ήταν βασικός γιατί πάγκο δεν έχει. Μα δεν έχει. Στο επιθετικό transition που έψαχνε ο Ζουνίδης στον goal, δηλαδή να δημιουργήσει φάσεις στην επίθεση, στην κόντρα δηλαδή. Έτσι, γιατί τα πρώτα 15 λεπτά έτσι περάσαμε. Εμείς κυκλοφορούσαμε μπάλα, ο Παναθηναϊκός έψαχνε κόντρες. Γιατί δεν θα έπρεπε να βγάλει ο Βλαχοδήμος με τον Μπουμάλ και τον Κλωναρίδη αυτοί οι τρεις. Πότε τους κόντρες έχουν βγάλει, ρε Κώστα. Δεν βγάλανε. Δεν βγάλανε. Γιατί πότε το έχουν κάνει ποτέ στην καριέρα τους. Ο Ζουνίδης πίστευε. Είναι σαν να μου λες δηλαδή αν έχει βάλει ο Σαλπικίδης γκολ με πλασέ. Ο Ζουνίδης πίστευε, έτσι όπως το είδα εγώ το μάτς. Ότι εφόσον θα πάρει ο ΠΑΟΚ την κατοχή της μπάλας, θα στηθεί αυτός πίσω από τη σέντρα. Και με τρεις γρήγορους θα βγάλει στον κενό χώρο φάσεις. Να όμως που δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ακριβώς έτσι θα φάει και τα 2-3 στη λεωφόρο που θα αναγκαστεί να πιέσει για να πάρει το αίμα του πίσω και θα πέσει πάνω σε 4 χαφ στο κέντρο. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ με 4 χαφ στο κέντρο να κλέψει. Θα δούμε. Δεν θέλω να κλέψει τίποτα, ξέρεις. Θέλω να βγάλει 4 χαφ στο κέντρο, τον κάτσε πάνω στο Μπέρκ να τον σκάσει όμως. Λάθος παίχτη θα βάλεις κάτσε να μαρκάρει. Λάθος παίχτη. Στον Διαφάνες θα έχεις. Όχι φίλε. Όλο το κόλπο είναι στον Εμποκού εκεί πέρα το γρήγορο. Και ο Εμποκού πρέπει να πέσει πάνω. Πρέπει να βάζει και τον Αλβανό στον Εμποκού. Κοντά εκεί να τον τουμπλάρει. Πιστεύεις ότι αποτελεί κίνδυνο. Ποιος. Ο Εμποκού. Μεγάλο. Ναι, για μένα ναι. Μεγάλο. Εγώ σου λέω ότι άμα τον δώσει να σουτάρει μόνο του τέτα τέτ με το γλύκο 5 φορές τα 30 πεταξίδια. Δεν θα σουτάρει Εμποκού. Φεύγει βολίδα για να σπάσει στον Μπέρκ στο πέναλτι πάντα. Αυτό και ο Ροντρίγκες. Στο πέναλτι δεν θα έχει τον κάτσε πάνω του. Εγώ σου λέω ότι ο Μπέρκ πάνω από 20 μέτρα κούρσα δεν θα κάνει. Άμα φτάσει σε σημείο να έχει ο κάτσε να μαρκάρει τον Μπέρκ στο πέναλτι, καληνύχτα ζωή εκεί μέσα στο κουτί. Είναι να αναγκαστεί ο Μπέρκ να βγει από την περιοχή. Για να κάνει υπεραριθμία στο χώρο του κέντρου, γιατί θα το έχει χάσει το κέντρο ο Παναθηναϊκός. Εκεί θα είναι μεγάλη επιτυχία αυτός να βγει ο Μπέρκ 20-30 μέτρα πίσω. Έξω από το κουτί, ας το μαρκάρει. Τον Μπέρκ, ας το σκάσει. Μέσα στο κουτί δεν μπορεί να το μαρκάρει. Το φαλάκο μου, αυτό σου λέω. Ναι. Δεν θα φτάσει να τον μαρκάρει εκεί. Δεν θα πατήσει μέσα στο κουτί ο Μπέρκ. Άμα το καταφέρει αυτό, το πήρε στο μάτσο. Τον έσβησε στον Μπέρκ. Αυτό σου λέω. Εκεί όμως είναι το κόλπο. Να μην πατήσει κουτί αυτό. Αυτό φοβάται ο Ζουνίδης γιατί βλέπει μπάλα.
Και γι' αυτό τον Μπέρκ το κράτησε έξω. Έτσι. Εδώ συμφωνούμε. Αλλιώς δεν θα είχε τρεξίματα ο Μπέρκ. Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι. Ότι εγώ φέτος έχω πάγκο, είμαι απλά. Μεγάλο πάγκο. Και δεν με ενδιαφέρει αν θα παίξει ο ένας ή ο άλλος ή ο τρίτος. Είναι και η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ, γιατί μου είπατε για διάφορο μάτς. Εδώ! Ποιο αδιάφορο μάτς δεν πήραμε βαθμό, γιατί δεν σιγουρέψαμε καταρχήν τα play-off. Σίγουρο είσαι στα play-off. Πήραμε και ένα βαθμό. Δεν τον ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό βαθμό στα play-off. Μα πάλι ένα 0-0 θα είναι. Περισσότερο το κύπελλο από ό,τι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Η βαθμή θα είναι το ίδιο στα play-off. Γιατί εγώ σου λέω το πέμπτο κύπελλο. Βγαίνει πουθενά στην Ευρώπη, αν έχει το κύπελλο. Όχι. Βγαίνει. Παίρνει το καλύτερο εισιτήριο. Αν είναι Europa League. Βγαίνει, ναι, αν το πάρει. Ναι. Βγαίνει, τι κάνει. Αυτό που παίρνει το κύπελλο, παίρνει το καλύτερο εισιτήριο του Europa League. Για ψάξε το λίγο καλύτερα. Τι να ψάξω, αυτό είναι. Πάμε διάλειμμα. Για ψάξε. Πάμε time. Τα λέμε, φίλε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα. Πεπερώνι. Πεινάς. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δώσε μήνυμα. Λέει ο φίλος ότι στο πρώτο 5x5 του Νικολούδη, το μικρό, είδα παιχνίδι τυφλών με μπάλα με κουδουνάκια και βομβιτές. Ήχου στο τέρμα. Παιδιά, εντάξει, συγκίνηση να βλέπεις άνθρωπο να παίζει έτσι μπάλα. Έχεις μεγάλη υπόθεση, είναι ρε φίλε. Έτσι. Εδώ βλέπει άλλος, έχει την όρασή του και βλέπει πώς θα βάλει τα φάλτσα, πώς θα κοντρολάρει, πώς θα κάνει. Και είναι μεγάλη υπόθεση. Μη λέμε τώρα. Η όραση, φίλε, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλη. Μη λέμε τώρα. Δεν περιγράφεται. Δεν μπορεί να πει. Αν να διαλέξω. Την ακοή, την ώρα. Δεν ρωτάς καν. Δεν ρωτάς καν. Δεν μπαίνεις σε αυτή την. Αν ήταν να διαλέξω. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη σύγκριση. Δεν μπαίνεις. Ούτε όσφρηση, ούτε γεύση, ούτε ακοή μπροστά στην όραση. Δεν πιάνουν. Ναι. Δεν πιάνουν. Είναι όλοι τρελοί. Σας αγαπάω, λέει ο Θουβού. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Καλημέρα. Πώς περιμένουμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλά τα λέει το. Δεν ξέρω αν βλέπετε την εκπομπή. Εντάξει, έβλεπα τη δίκη. Τη δίκη έβλεπες ή τη θεία δίκη. Τη θεία δίκη, οκ, okay, πες το πως θες αγόρι μου. Αλλά τα λέει καλά ο Χρήστος, έτσι. Αν και εγώ πιστεύω ότι στο ημίχρονο, την Τετάρτη, θα είναι τουλάχιστον 2-0 το μάτς. Ποιος θα το έχει. Έλα τώρα. Με ρωτάω, τι. Για μένα πάγκο δεν υπάρχει εκτός έδρας. Αλλά τα είπε καλά ο Δημόπουλος. Ο Δημόπουλος. Απαγορεύεται τώρα εμείς. Να τρώμε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ στο ημίχρονο, έτσι. Και δεν είναι μόνο φέτος, όπως είπε κιόλας, με τους αναπληρωματικούς, και παίρνεις πάλι 3-0 στο ημίχρονο. Ναι. Αυτό που δεν μας έχει κάνει ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια, μας έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Okay. Τον έχουμε κάνει πολύ χειρότερα. Okay. Έχω πολλούς βέβαια φίλους ΠΑΟΚΙΣ και τα λέμε. Αλλά. Ή ξενέρωμα. Όλα μέσα στη ζωή είναι, εντάξει τώρα. Αν δεν το πάρει στο κύπελο, ναι. Αν δεν περάσει μάλλον τον ΠΑΟΚ, έτσι. Okay. Για μένα, Μαρινάκο, να μην πω κανένα χοντρή κουβέντα και με κόψεις. Μην την πεις την χοντρή, πες το λίγο πιο light. Να μην την πω. Ναι. Δηλαδή τι με κάνεις τώρα. Άμα δεν περάσεις το κύπελο, δεν θα πεις, ρε. Ότι τι. Προστάτευσα ποιον.
Δηλαδή, αν δεν περάσει το κύπελλο, τι θα δικαιολογία θα έχει. Ότι δεν έπαιξε ο κύπελλο, για ποιο λόγο. Άμα δεν περάσει το κύπελλο. Άμα πρέπει να περάσει το κύπελλο. Άμα πρέπει να σου ρίξω 4-0 στο ημίχρονο. Θα το κάνει. Μακάρι, το έχω κάνει και στο παρελθόν. Να σε δω όμω. Γιατί δύο συνεχόμενα χρόνια, όπω είπε και ο Τέσσερα, άστοχρο, εντάξει, εκεί. Δύο συνεχόμενα χρόνια στο ημίχρονο 3-0 στην Τούμπα. Έτσι. Είμαι αναπληρωματικός, είμαι του βασικούς. Και παίζω με του βασικούς. Έπαιζα και 3-0 ήταν στο ημίχρονο. Αν δεν περάσω λοιπόν στο κύπελλο, με βγάζουν γλώσσα τα παόκια. Λένε όμως θα περάσουν και θα το σηκώσουν, για. Έτσι λένε. Άλλο λέω. Αν δεν περάσει, τη δικαιολογία θα βρει. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τώρα άμα δεν περάσουν. Θα μας βρουν τη δικαιολογία. Άντε φυλάκια. Έτσι. Πάμε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Ορίστε. Εγώ είμαι επόμενο. Ναι, ρε φίλε, με την ωραία βροντερή φωνή. Άντε, ρε, 35 λεπτά περιμένω. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δουλειά να πούμε. Ραμπότα στα βουλγάρικα, τι να κάνουμε. Λέγε. Λέγε. Να συνηθίσει ο φίλο του Παναθηναϊκού στι τριάρε, γιατί από εδώ και πέρα έτσι μάλλον θα είναι. Ακού Παναθηναϊκέ, να συνηθίσει τα τρίπαλα, λέει ο φίλο εδώ. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω πρώτα σε ένα εξή, ένα φίλο εξή που πήρε πριν αρκετά τηλέφωνα. Χώστο τα κι αυτόν. Λοιπόν, την Πέμπτη λέει ψηφίζει τροπολογία για το γήπεδο. Ναι, ναι. Αφού δεν θα είναι δικό τους, τι δεν καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά. Η ιδέα μένει. Μετά μια την Αλφα Μπαρ θα γίνει. Δεν είναι δικό σας. Πάρ' το χαμπάρι, δε. Του Ολυμπιακού είναι δικό το Καραϊσκάκη. Άμα δεν σπάρτε το. Του Ολυμπιακού είναι. Αυτό είναι δικό του, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, είναι κρατικό. Παίζει εθνική εκεί πέρα, βέβαια. Ναι, το έχει πάρει για κάποια χρόνια, ρε παιδιά. Έχει εντάξει. Υπογράψει. Είναι με δάνειο. Δεν είναι δικό τους. Τα μόνα ιδιόκτα γήπεδα στην Ελλάδα είναι η Τούμπα και το Χαριλάου. Τελείως. Έτσι. Έχει έτσι. Στο Χαριλάου και ο Δήμος στην Τούμπα έχουν πολλά. Τι θέλει, ποιος θα την πληρώσει εκεί πέρα. Έχει. Βλάσει τη ζωή τώρα και τον Οτέ να πούμε. Η ένσταση για το γήπεδο τώρα που είναι. Ποιος? Η ένσταση για το γήπεδο της ΑΕΚ που είναι. Ότι φτιάχνουμε γήπεδο, λέει. Δεν είναι δικό σας, πάρει το χαμπάρι. Τουλάχιστον ας γίνει και ας μην είναι δικό του, ας είναι σαν του Ολυμπιακού, ρε παιδί. Αν δεν θα είναι δικό σας. Τώρα όχι. Είναι για την ίδια τώρα. Μην του το χαλά αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Μην του το χαλά. Τώρα μην του το χαλά τώρα τα παιδιά, άρα πούμε. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, και για του παίκτε του ΠΑΚ που λέτε ότι κουράστηκαν. Ναι. Ποια είναι η δουλειά του, ρε παιδιά. Να κουράζονται και να παίρνουν λεφτά. Τι θα πει κουράστηκαν. Κουράστηκαν τα παιδιά. Κουράστηκαν. Έτσι είναι τα παιδιά. Κουραστήκαμε, άντε καλά. Κουραστήκαμε. Να πω εγώ το 36 να παίξω ένα μικρόνο, μετά θα είμαι 15 μέρες με το οξυγόνα. Θα κουραστώ. Αυτή τι είναι, 25 χρόνια παιδιά, τώρα κουραστήκαμε. Εσύ φιλαράκι. Εμείς 25 πηγαίναμε στα κορχικά και στα προχώματα, τρώγαμε και 4 καράβια από κλωτσιές και μετά ξαναπέζαμε και την άλλη μέρα, ρε. Φιλαράκι, εμείς θα πάμε να τρέξουμε και κουραστούμε και μας ακουμπίζουν τα μαρούλια που παίρνουν αυτοί, μάρι μάνι θα ξεκουραστούμε. Απ' καλά, άλλο αυτό, εντάξει. Ξέρεις τι ξεκούραστο θα είμαι, με πέσουν με τα 100 ευρώ από πίσω. Καταστάσει και δεν σημαίνει τώρα κουραστήκανε. Τι κουραστήκανε. Ναι, μωρέ, ζελέ το μαλλί, καφετηριούλα και εντάξει τώρα, αν είναι δυνατόν. Να του τα χέρια και τα έτσι και τα. Ναι, και τα τουά μανίκια, και αστέρια και να είχαμε να λέγαμε. Και εμείς. Και εμείς πάμε 5x5 παίζουμε, βγάζουμε τα ντερά μας για την τρέλα μας χωρίς να πληρωνόμαστε, φαντάσου. Και μετά κάνουμε και το 10 βάρδιο στο ταξί τώρα. Μ' αρέσει τώρα, ρε φίλε. Να είδε. Πιάνονται μέσε, πιάνονται γόνατα στο ναι. ταξί. Και αυτοί πάνε, κάνουν τα τζακούζι μετά. Τα σπα να πούμε. Έτσι, σπα. Ναι, και το οδήγημα. Και εμά έρχεται μετά η ΔΕΗ στο σπίτι και τρέμει το φιλοκάρδι μα. Μαθαίνουμε χιαστού. Το οδήγημα είναι. Πόπο. Άρε, φιλαράκια. Σε ποια πιάτσα είσαι, φίλε τώρα. Βάλε με να δουλεύω 10 ώρε την ώρα. Βάλε με να δουλεύω 2 ώρε, κάηκε. Έπεσα, ξέρω. Για πε ξανά γιατί μάλλον ο Ραπτόπουλο εδώ πέρα. Ποια πιάτσα είσαι. Ανάργυρος, Ανάργυρος, επάνω στο Άνω Πόλη. Στην Άνω Πόλη χαιρετίσματα στους Ανάργυρους, εκεί στην πιάτσα. Μα, δεν πάω... κάνει, δεν έχει κανένα. Άνω Πόλη είναι εκεί, Πταφυργίου. Τώρα μα τρεβάνε, μόνο και εσύ τώρα δεν ξέρεις που είναι η Άνω Πόλη. Πού είναι η Άνω Πόλη. Δηλαδή από Τούμπα γύρω γύρω εκεί πέρα από Περεμούχια δεν ξέρεις τίποτα άλλο. Μέχρι την Κουρμούζη ξέρει να πάει από το Κρόνο μέχρι το σπίτι. Τη Μεγάλη Παρασκευή. Άμα δεν πάει παπάς μπροστά από τον επιτάφιο θα καεί. Θα χαθεί, δεν ξέρει πού να πάει. Τη Μεγάλη Παρασκευή, άκου τώρα. Εδώ δεν δουλεύει κανένας. Κανένας. Κανένας δεν δουλεύει. Λέω τον Πόκο Λόκο που δουλεύει εδώ και με βγάζει στο τηλεάδι. Καλό Πάσχα να έχετε. Γεια σου φίλε, γεια σου, καλή βάρδια. Λέω τον Πόκο Λόκο. Επίσης. Καλά τώρα που είπες υγεία τώρα και καλή ανάσταση. Γιατί ρε σταμάτα ρε γρούσος λάμα, λέγει. Το λέω θα έρθεις. Ναι. Ρε εσύ θα έρθεις να με πάρεις. Γιατί που πάσεις. Μένει εκεί στην Επταπηργίου κάπου. Ναι.
Πού να τον βρω εγώ τον Πόκο. Πού να τη βγει στην επέμπερη. Καλύτερα να σε βάλω να κάνει puzzle 5.000 κομμάτια να ενώσει να πάνε να του βρει εκεί. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ξυπνητήρι. Έλα φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Εσύ που έλα, θα βγει τα σφυλιά, μιλάει. Έλα, ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Έλα. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Αυτό το γκολ του Κυβελίδη, να πούμε, ούτε ο Φερνάντο Τόρες το βάζει να πούμε. Πω, πω, τι έβαλε ρε Δεν το είδα ρε μάγκα αυτό που τι λέτε. Έβαλε, τι έβαλε ρε παιδιά. Το... Πω, πω, το κάρπος το κόλλησε στο γάμα, ε. Αποκρούει ο Παπαζαχαρίας λάθος. Και έρχεται η μπάλα προς τον πέναλτι και λίγο αριστερά. Θα πάω να το δω μετά. Πιάνει ένα κουτουπιέ ο Κυβελίδης με τα αριστερό στο παράθυρο, δοκάρι και μέσα. Μονοκόμμα του Βόλπλαν έρθε. Ναι, πω, ωραία, φίλε. Ήμουν στα δημοσιογραφικά με τον. Ήμουν στα δημοσιογραφικά με τον. Με τον Χάρη Δημαρά. Ναι. Έτσι. Το κύριο το Γρανάζι που λέω εγώ. Κύριο Γρανάζι. Πετάχτηκε ο κύριο ο Γρανάζι επάνω κολοτούμπε έκανε. Μπαλφώναζε εκεί. Ήταν δίπλα κάτι δραμηνή από ένα άλλο ραδιόφωνο και φαρμακωθήκαν οι άνθρωποι. Φαρμακώθηκανε. Φαρμακώθηκανε. Πα, πα, πα. Για λέγε ρε. Εγώ είχα κάτι θείους δίπλα μου εκεί να πούμε, στο Ροσονέρι, λίγο πιο απάνω. Ναι. 18 χρονών γίνανε. Άμα του ίσω πήδηξαν στον αέρα, αυτό που λε, σπουδιάστηκαν κάτω. Ρε φίλε, 18 χρονών πήδηξαν στον αέρα. Όχι, ρε, σαν 18 χρονών πήδηξαν, λέει. Α, σαν 18 χρονών πήδηξαν, ναι. Πήδηξαν, πήδηξαν. Πάει τελείως. Ωραίο μάτσο. Πάει τελείως. Αρέστηκες, ε. Έτσι. Ναι, γούστα από Γερμανία. Θα μου να γιατί ρε, δεν αφήσατε μέσα του άλλου καθόλου να μπουν, ρε, ήρθατε στον δρόμο, ρε. Δεν ασχολούμαι, δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό. Καλά, μην παίρνει, εντάξει. Γιατί ήρθαν τόσο δρόμο τα παιδιά και αναγκάστηκαν να πάνε σε καφενεία, σε φίλους γνωστούς και τέτοια να δουν ιντερνετικά το μάτς. Εντάξει, ταλαιπωρία φάγανε. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Ναι, κρίμα είναι. Δικό σου είναι το σπίτι, όποιον θες βάζεις μέσα. Εγώ αυτό έχω να πω, τέλος πάντων. Κρίμα είναι. Κρίμα. Είναι κρίμα. Ναι, φυσικά. Από πού ήρθες από Γερμανία? Το Σαββάτο ήρθα το βράδυ και να τώρα στη δουλειά είμαι. Κατευθείαν σήμερα έφτασα και. Γύρισες Γερμανία, ρε φίλε. Ναι, σήμερα το πρωί. Ήρθες μόνο και μόνο για το μάτς. Για το. Ναι. Και εγώ νόμιζα ήρθες για διακοπές το Πάσχα, μάτς. Τίποτα, καμιά άδεια, κανένα τέτοιο. Όχι, όχι. Καλοκαίρι. Α, ναι. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Σε ποια πόλη. Τώρα Καλαϊτζίδης, Ραπτόπουλο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα του χρόνου, φουλάρουμε. Είναι για δέσιμο Καλαϊτζίδης. Είναι ο Πρέκας στον επαναστάτη Ποπολάρο. Είναι ο Πρέγκας στον επαναστάτη Ποπολάρο. Πάει και παίρνει από το Κάρο, κλέβει από το Παπαγιανόπουλο την, πώς λένε, την Πέτη Λιβανού. Παίρνει την Πέτη πίσω. Η Πέτη Λιβανού είναι η άνοδος και ο Παπαγιανόπουλος είναι ο Μπύρος. Τι να σε πω. Στο άλογο επάνω Καραϊτζίδη. Τακ 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 τακ. Ρε Κώστα, έκωσα. Αυτός που ήταν, δεν τον είδα καθόλου του. Πήρε το μάτι σου. Ποιόνα. Ποιος. Τον Πύρο. Ο Πύρος ήτανε 500 δραμηνοί που ήταν πίσω και βρίζαν το Καλαϊτζίδη στα δέντρα έξω, ναι, από το γήπεδο. Εκεί ήταν ο Μπύρος. Εκεί ήτανε. Ναι, εκεί ήταν. Εκεί κρύφτηκε. Εκεί. Αλλά ρε Κώστα, και αυτή πολύ χάλια ήταν, ρε Μπύρος. Εντάξει, δηλαδή, ο Μπύρος ήτανε... καινούριος παράγοντας είναι, θα μάθει. Και δραμηνοί που τους συνάντησα σε καφενείο που ήρθανε, μου είπανε πολύ χάλια. Δεν τους άρεσε καθόλου όπως έπαιξε. Ναι, εντάξει, καθόλου. Δηλαδή τίποτα δεν κάναμε. Ήγκορ και πράγμα να είχαμε να λέγαμε. Τώρα εκεί στη Γερμανία δουλεύει, στη Βάρδια είσαι. Τώρα ναι, τσιγάρο κάνω. Καλά ξηγες. Τράβα μια τζούρα Μάλμπουρ μέχρι τα νύχια να φτάσει η τζούρα. Να, στριστό καπνίζουμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τράβα μια τζούρα, χτύπα και το φραπέ τώρα. Όχι, φραπέ κρύο έχει εδώ ακόμα ζεστά πίνεις. Ζεστό πίνεις. Και εγώ λέω θα γυρνά στο καλαμάκι με τα παγάκια. Όσοι είναι στις γραμμές. Όσοι είναι στις γραμμές. Γεια σου φίλε, καλή συνέχεια να έχεις. Έλα φίλε. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα. Έλα, μα ακούγομαι. Ακούγεσαι. Καμπάνα είσαι, ρε. Ωραία, ωραία. Κακαβόσκυλο εδώ. Κακαβόσκυλο, Ζιχνιώτη. Ναι. Ζιχνιώτης είσαι. Ζηλιάβομα. Για την Παοκάρα, δυο λογάκια. Γκαγκαβούση. Εκεί στη Ζίχνη, όλοι Παναθηναϊκοί είναι, ρε. Ποιοι Παναθηναϊκοί, δεν υπάρχει. Άμα Παναθηναϊκοί, πιο πολλοί από τους Παοξίδες στη Ζίχνη είναι τα γάρι. Λοιπόν, ξέρω εγώ το χωριό. Λοιπόν. Συμφωνώ και με τους προηγουμένους. Προηγουμένους. Ο Πάκο ότι ήταν να κάνει τεφορμάρισμα το είχε, ξεκουράστηκαν, ναι, ναι. Είχε διακοπή. Ναι. Λέω Βατς, αυτοί οι Μάτος είναι αθλητές. Ναι.
Εντάξει, ο Λέοβατ είναι λίγο κατσικό τρέξιμο, έχει, το φοβάμαι λίγο. Ναι, είναι λίγο κρυαράκος. Ναι, ναι. Όπως λέμε εκεί, είναι... στη Ζύχνη είναι λίγο πουρτσάδι. Είναι ταχυδυναμικός όμως. Είναι, για. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ και μαζί σας ότι πρέπει να παίξει κλειστά να γεμίσει το κέντρο. Είναι και η λεωφόρος λίγο γήπεδο έτσι μικρό. Ναι. Μας ευνοεί να κλέψουμε το παιχνίδι στην κόντρα. Ναι. Ραυτόπουλε. Μάλιστα. Μια δεκάδα έτσι να πεις λίγο τη γνώμη στα γρήγορα. Ναι. Για πες. Λοιπόν, να βάλει πίσω ας πούμε τετράδα άμυνας Μαλεζά Κρέσπο. Λέοβατ Μάρτος. Ωραία ναι. Είναι αυτή, ωραία. Ναι. Εξάρι. Εξάρι καθαρό κόφτη Κάνιας. Ναι. Λοιπόν. Δίπλα του αριστερά Τσίμιροτ. Ναι. Δίπλα του δεξιά Κάτσε. Ναι. Κάτσε, τώρα Κάτσε, Τσίμιροτ. Δεξιά τέρμα αυτή θα είναι, δηλαδή φαντάσου τόσο σε δύο γραμμές άμυνας. Δίπλα στο Τσίμιροτ και στον Κάτσε θα είναι δεξιά ο Τζαλμά. Αριστερά θα είναι ο Ενρίκε. Ναι. Και κορυφή μπροστά αφού δεν έχουμε σεντερφόρ έτσι. Ναι. Δηλαδή τον πρωτοκλασάτο σεντερφόρ. Βάζει εκεί τον Ουρουάρτα γιατί τον βάζει εκεί να βοηθάει και αυτό να παίρνει μπάλα να κρατάει. Και τον παίζει έτσι. 4-6-0 κλειστό το έπαιξε αυτό. Έτσι, το έπαιξα κλειστό. 4-6-0 είναι αυτό που λες. 4-5 ναι. Και μισό. Αυτό το σχέδιο. Βγαίνει ναι. Μια κόντρα πολύ. Σε εμάς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Ναι. Το έκανε το 1999. Τη μέρα που σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Τέμπη. Ναι. Ναι. Το Φραντζέσκο Σέντερφορ, ο Άρη Χάν και ισοφάρισε ο Νάγκμπε. Τι λέρε φίλε. Ο Φραντζέσκο έπαιξε Σέντερφορ. Είχε 4 χαφ και ο Νάγκμπε στο 88 ισοφάρισε. Mm. Αυτό το σχέδιο που λες εσύ το έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τη μέρα που σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Τέμπη. Άμα το σχεδιάζει, ραφ. Το σέβεσαι τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα να σου βάλει γκολ έτσι. Δεν χάνεις πολύ σε ύψος. Ναι. Χάνεις εμπόη βέβαια. Ραπτόπουλε. Ναι. Μ' ακούς, άμα το φανταστείς λίγο είναι με δυο γραμμές αμυνά έτσι όπως το είπα και έχει ρόμβο. Μάλιστα. Είναι κοντή έτσι. Ομάδα όμως. Όχι εντάξει δεν είναι κοντή. Θα μπορούμε είναι να βάλουμε και... στο κέντρο το Σάκοφ οπωσδήποτε. Έτσι. Οπωσδήποτε. Και να σου πω και κάτι το Σάκοφ. Μπροστά από τα δύο center back. Το Σακχόφ κοντά, το Τζίμιροτ, τον Κάνιας και τους άλλους τρεις όπως λες. Πολύ ωραίο. 0 ως ένα γκολ, 0-0, 1-1, 0-1. Σπαθένιο. Έτσι, έτσι. Πολύ σεβασμός είναι στον Παναθηναϊκό αυτό το στήσιμο. Εάν χάσει... Θα δούμε αυτό στην πλάτη. Διοκόπησε, δεν μπορεί να κάνει. Μπαλά δεν πέρασε για τον Κυβελίδη. Το σουτ, γκολ! Ένα υπέροχο γκολ! Κυβελίδης. Ένα υπέροχο γκολ! Του Λεωνίδα Κυβελίδη. Το παστέλωσε ο Λεωνίδας. Το παστέλωσε ο Λεωνίδας. Βρήκε θα φάω το δω Γιάννη μετά. Εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες. Θα δεν δω, πιάνετε με τίποτα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, φίλε μου, λίγο ασυνήθιστη, μετά θα μιλήσω με μια πιο σοβαρή. Να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για τον Κουσκουνά, τον επιθετικό των Τρικάλων. Πολύ καλό center for. Αλλά στα τελειώματά του κάνει ένα κάτι παραπάνω και έχει χάσει γκολ από περιττές ενέργειες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ίσως θέλει να δείξει κάτι θέλει παραπάνω. Θέλει να δείξει κάτι παραπάνω από ό,τι αξίζει. Για να κάνει το βήμα στην αλφαεθνική. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η απάντηση. Σε ευχαριστώ. Και για το μάτι θέλω να πω ότι τη Μεγάλη Τετάρτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ναι. Θα είναι 1-2-0. 2-0 θα έχει και ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αλλά γκολ δεν θα βάλει. Ήτανε το... Αυτό το μάτι δεν μετρούσε τώρα που ήταν την Κυριακή. Δεν μετράει, ό,τι και να ήταν. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι δεν μετράει. Απλά ήταν ουσιαστικά διάφορο βαθμολογικά και έτσι. Εντάξει. Πέρασε αυτό. Ναι, δεν πρέπει να πάρουν και τα μυαλά των ΠΑΟΚ στον αέρα. Πρέπει να πάρει λίγο. Πες τα ρε Γιαννάκη να πούμε, πες λίγο στους παοξίδες τι να κάνουν εδώ πέρα. Ήρθε το παιδί, ξέρει, 200 κιλά μπάλα εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι. Για λέγε. Γιαννάκης. Λέγε. Το Παναθηναϊκός θα κατέβει κανονικά και θα 2-0 χαλαρά. Θα τα ξαναπούμε. Μάτς, χαλαρά, ναι. Το βράδυ, χαλαρά. Σημείωσέ το, θα τα ξαναπούμε. Καληνυχτίζω, γεια. Γεια σου ρε φίλε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι αυτός. Εσείς είστε αυτός με την ωραία φωνή. Γεια σου ύποπτε.
πείτε μου τον, τρία θεματάκια. Πρώτο quiz. Ναι. Ο ορισμός του σύλλογου. Αρτέμις Μάτσας, παρακάτω. Όχι. Χρήστος Δημόπουλος. Όπου μεγαλύτερο μπαίνει. Έβλεπα ρε παιδιά το Θωμαίδη πριν ανοίξω αυτό. Α, γι' αυτό, μάλιστα. Για πες. Τίξτε ένα χώρο για το 3-0 και αν έπαιζε η πρώτη ομάδα, λέει, θα κερδίζει. Μπορεί και να κερδίζει ο Παναθηναϊκός, θα έχει κάτι τέτοια. Πόνεσε πολύ ο γονιάς, πόνεσε. Παιδιά, το συνέστημα, ακούστε κάτι. Ο κάθε ποδοσφαιριστής ανήκει συναισθηματικά σε μια ομάδα. Παλέμαχος εννοώ. Εγώ τον Δημόπουλο τον θαύμαζα σαν παίκτη, σαν ακραίο επιθετικό, σαν δεύτερο center for. Μιλάμε για μεγάλο ταλέντο. Ωραία. Τώρα, από 10 χρόνια τον έβλεπα αυτόν. Αν ο Δημόπουλος θα είναι Παναθηναϊκός και αυτό και τα πάντα, τι σε νοιάζει εσένα. Έβγαλε πίκρα, μπορεί να νιώθει. Κοίταξε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο όταν νιώθει κάτι για μια ομάδα. Πρόσεχε, δεν είσαι υποχρεωμένος να σε πάω. Να είσαι παοξής, αλλά η ομάδα που σε έφτιαξε κρατά τα προσχήματα. Γι' αυτό είναι ο ορισμός του σύλλογου και τα βάζουν 14 το καημένο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, πες μου ρα ποιο λύσεις εκεί, κύριοι συμπαθείς. Αν κατεβάσει την ομάδα ο ΠΑΟΚ, θα σας πω τώρα τι πιθανότητα υπάρχει για τον Άσο. Μόνο σε μια θέση λίγο μπερδεύομαι. Με 4-5-1, οι τέσσερις γνωστοί, μιλώ για την άμυνα και θα σας κουράζω. Ναι. Η πεντάδα είναι η εξής. Για να δούμε τον Ήβιτ. Το κάνει έξυπνο, το κάνει βλακωδός που απέκλεισε τον Κάτσε. Τον απέκλεισε και να τον βάλει τώρα. Λοιπόν, Κάνιας, Κάτσε, Σάχοφ και Τζίμιροτ. Στον πέμπτο τώρα, εκεί μπερδεύομαι, ή Μπίσες Βαρύ Πέλκας και Κουλούρη μπροστά. Πάντως, όλοι οι παοξίδες, ναι, τολμώ να πω ότι είστε πάρα πολύ όριμοι. Είστε πάρα πολύ όριμοι. Στο ξέρετε τι έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα σας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είστε σε ντεφορμάρισμα και από την τριβή σας πάνω στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια καταλάβατε ότι αν πάτε box to box σε δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό θα αποκλειστείτε. Άρα πιστεύετε ότι ο αντίπαλος είναι πιο φορμαρισμένος. Έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα μεσαίων αμυντικών παιχτών. Τώρα ζούμε παίχτουρα. Ναι. Σάχο παίχτουρα, Κάνια και τέτοια. Και βλέπει ότι εκεί ο Παναθηναϊκός έχει ένα θέμα σοβαρό. Θα το λιώσει. Χρησιμοποιεί τη μετάβαση τη μπάλα από την άμυνα στην επίθεση. Όχι με τη μικρή την μπάσα, αλλά με τη μεγάλη διαγώνια. Τη διαχειρίζει, αν θέλει κιόλα. Έχει πάνω από 5% να πάρει να βγει το παιχνίδι άσχημα αυτήν την ομάδα. Δεν έχει πάνω από 5%. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Έκανε λάθος ο ΠΑΟΚ, εγώ αν ήμουνα και όλοι αφελείς. Όταν έβλεπα αυτό το μάτος να τρέχει σαν τρελός στα τελευταία λεπτά, τι να το κάνω που είναι παιχταράς και φορμαρισμένος. Θα σέρνετε. Δεν έχει αποδείξει ο μάτος πως έχει ανεξάρτητες δυνάμεις, κουράζεται εύκολα. Από είναι 30-31 χρονών, εντάξει. Γι' αυτό θα έπρεπε και ο ίδιος να κάνει τη δική του διαχείριση, ο γυμναστής, ο Ήβης να είναι ενημερωμένος. Εδώ διακρίνω στο Λέοβας και το Μάτο. Ο Λέοβατς, ναι, τάκοψε λίγο τα ανεβάσματα στο δεύτερο, αν το είδες. Δεν έπαιρνε όλη την πλευρά. Ναι. Αυτός ο Μάτος δηλαδή αλώνιζε. Χάζεψε. Χωρίς λόγο. Άνευ λόγου. Όταν σέρνεται ο Μάτος, ποιος θα φταίει μετά, ποιος θα τραβήξει τα αυτή. Ο ίδιος ο γυμναστής και κατά δεύτερο λόγο ο Μάτος. Ο ίδιος. Και δεν ξέρω από μπάλος τι λένε, η δουλειά τους είναι να παίζουν. Φυσικά και μπορούν να παίξουν. Απλά θα είναι πιο κουρασμένοι από τους άλλους. Αυτό φτάνει. Πολύ κακό, πολύ κακό. Και φταίει ο Ήβης. Μην σου έδωσε αυτή, α πει ό,τι και να γίνει σβηστέ οι μηχανέ και τέλο. Και στο ημίχρονο αλλή... μπορούσε να τον κάνει αλλαγή. 3-0 ήταν το μάτι. Και έπρεπε να δώσει φανέλα Κίτσου, Κυριακή. Τελείωσε. Για τον αυτόν τον Βαρέλα, μα τι έγινε, δεν ξέρω. Είδα σοβαρό το τραγούδι. Λένε ευχάριστα τα νέα, πίσω το προλάβει. Εγώ έτσι διάβασα. Και να τον προλάβει, δεν θα τον βάλει. Μου αρέσει καλύτερα, μάλλον. Το επόμενο, ναι, το ευχαριστούμε αργότερα, οκ. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Έγινε, φίλε. Πάντως, καλό είναι από μεριάς των Παοξίδων που πάνε για δεύτερο ρόλο κάτω να παίξουν. Είναι προσγειωμένοι, ξέρουν τι θέλουν. Με 5 χαφ που όλοι θέλουν να παίξουν με 5 χαφ, πάει να πει ότι θέλουν να παίξουν δεύτερο ρόλο. Ξέρουν το δεύτερο ρόλο, τον αποδέχτηκαν και πολύ καλά κάνουν. Και καλά κάνουν, βέβαια. Αυτός είναι ο ρόλος του Πάουκ στην Αθήνα. Ας γίνει καλά ο Πρίγιοβιτς και παίξτε. Δες με 5 χαφ, δεν είναι δεύτερο ρόλο. Απλά θέλω να στραγγαλίξει στη μεσαία γραμμή. Κόντρα είναι. Η νίκη του ΠΑΟΚ στην Αθήνα με 4-0 τον Ολυμπιακό το 76 την πήρε ο ΠΑΟΚ με 75-25 κατοχή Ολυμπιακό. Έτσι. Με κόντρα επιθέσεις με Λόραντ
που του χτύπησε στο μεγάλο χώρο. Ο Γιούλα Λόραντ. Ο Γιούλα. Εντάξει, εκεί πλέον όπως όλα τα που λένε παίζανε και δεν ήταν έτσι τυλάκι. Έγινε φίλε, καληνύχτα. Με φωτιούλα να αποκλείει να κάνει. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Το τεράστιο. Πώς. Το τεράστιο. Δίπλα είναι ο τεράστιος, εδώ. Έλα ραπ. Εμένα λες. Εσένα λέει τεράστιο, δεν κατάλαβα εγώ. Τεράστιος ένας είναι. Μάλιστα. Τεράστιο στην Ελλάδα ένας είναι. Βέβαια. Κώστας Ραυτόπουλος. Τέλος. Να. Τέλεια τζιά. Μέγας γνώστης. Τα πάντα όλα με σοφία. Χαίρομαι που τον ακούω. Και αν και μεγαλύτερος του χρωστάμε πολλά. Τι λοιπόν, το χρωστάτε ρε. Παρέα κανένα στον άλλο. Εδώ. Τι το χρωστάς. Κάνα σπίτι του νοικιάζεις. Χρωστάμε γιατί μαθαίνουμε ακόμα. Είναι. Το έχει. Το έχει. Την μπάλα την έχει. Κάθε μέρα μαθαίνουμε όλοι και κάτι. Μαθαίνουμε έτσι. Λοιπόν. Θα είμαστε ανόητοι αν πεθάνουμε ηλίθιοι. Και άσοφοι. Αν προλάβουμε και γεράσουμε, κάθε μέρα που περνάμε. Άιντε πάλι, μην ξεκινά την κουρσουζιά. Κουρσουζιά. Λοιπόν, η Παοκάρα μας θα πάει πολύ καλά την Τετάρτη. Αυτά που λες. Αποδέχεσαι και εσύ το δεύτερο ρόλο. Αυτά που λες, αν τα εφαρμόσει, θα πάμε πολύ καλά, πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Κι εγώ. Και μετά θα τα πούμε στην Τούμπα. Τι ώρα παίζει το μάτς? 7. 7, πάλι 7. Καλή ώρα. Καλή ώρα. Καλή ώρα. Καλή ώρα είναι. Ναι. Με ένα ημίχρονο με ημέρα, ένα ημίχρονο με προβολή στα παίξει. Ναι, είμαστε πολύ δεμένοι. Από το κέντρο και κάτω είμαστε πολύ δεμένοι. Τι φοβάσαι από τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Τι φοβάσαι από τον ΠΑΟΚ, τι φοβάσαι. Το τερματοφύλακα. Ποιο τερματοφύλακα, το Γλυκό. Και τους δύο τους φοβάμαι. Δεν γουστάρεις. Δεν έχουμε τερματοφύλακα, ρε γαμώτο. Πότε είχατε? Να σου πω την αλήθεια, εγώ από το Φορτούλα και μετά δεν συνάντησα καλό τερματοφύλακα. Ένιωθες μια ασφάλεια με το Φορτούλα? Έτσι. Είχες ένα πολύ καλό, αλλά αυτός πολύ παλαβός είχε βγει, αυτός ο Χακόμπο, ρε φίλε. Ναι. Πολύ ναι, παλαβός βγήκε ναι. Όμως, δεν μπορούσε να του κάνει ζάπη στα αποδυτήρια πουθενά. Δεν μπορέσαμε και τώρα δείξαμε. Έτσι είναι αυτοί οι χαρακτήρες. Όλοι οι καλοί τερματοφύλακες είναι και ψυχάκιδες, να ξέρεις, έχουν ναι, και ένα ναι, θέμα. Ναι. Όλοι. Από τον Μπουφόν μέχρι τον Χακόμπο, φαντάσου. Έτσι. Δύσκολοι χαρακτήρες είναι όλοι. Γενικά να σας πω ρε παιδιά, δεν έχει η Ελλάδα τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω. Πώς δεν έχει? Έχει, έχει. Ο Καπίνο δεν σ' αρέσει? Έχει. Για μένα καλύτερα. Βγαίνουν πολλοί νέοι. Μπάρκας. Ναι. Μπορεί να βγει ο Διούδης. Παίζει σε μικρή ομάδα. Εντάξει. Ο Ανέστης. Βλαχοδήμος και Γιαννιώτης θα βγάλουν. Βλαχοδήμος και Γιαννιώτης. Η επόμενη τερματοφύλακα στην εθνική είναι. Θα γίνει κοντραροχυμισμένη η κατάσταση μεγάλη. Βέβαια. Μπορεί. Ο Γιαννιώτης του Πανιωνίου λίγος είναι νομίζω. Δυνατός είναι. Εγώ δεν το ξέρω παιδάκι. Εξέλιξη, από δηλαδή. Το Γάζορο τον βλέπω παιδάκι αυτόν. Γι' αυτό το ξέρω το παιδί. Από το Γάζορο είναι. Ναι, το τσίμπησε ο Μαρινάκης, τον πήρε στο Ολυμπιακό. Ακόμα έπεσε στο Γάζορο. Έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι νομίζω στο Κύπρο στο Ολυμπιακό και τον πήρε με μπράβο, ναι. Τον πήρε κάτω και τον έδωσε. Είναι του Ολυμπιακού είναι ο Γιαννιώτης, να ξέρεις. Ο Μπουρτόταυρος τον πήρε. Ο Μπουρτόταυρος είναι. Ναι. Λέγε φίλε, εδώ είσαι. Πες. Βγαίνει ο Κούγιας και φωνάζει. Στήθηκε η Κέρκυρα στη Βέρεια. Στήθηκε ο Πάς στον Ηρακλή. Εσύ ρε φίλε Κούγια, δεν στήθηκες που έφαγες 4 από τον Αστέρα Τρίπολης? Έκατσε, ήθελε να χάσει ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ το λέω. Να στηθώ εγώ να είμαι αδιάφορος να το κάνω. Αλλά να κινδυνεύω δε, για ποιο λόγο να το κάνω? Συγγνώμη, όπως λέει εκείνος λέω και εγώ. Ναι, αλλά αυτού νου έχει μια βάση αυτό που λέει. Γι' αυτό τι να πει ο Κούγιας, ότι καθίστε χάσετε και να πέσουμε? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να μην βγαίνει και να λέει για τις άλλες ομάδες, και εγώ αυτό φαντάζομαι για αυτή τη δικιά του την ομάδα. Εντάξει. Ας δει λίγο πώς ανέβηκε ο Κούγιας πέρυσι τη βιβλία. Αυτό ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή ανάσταση. Έγινε φιλαράκο και εσύ καλά να περνάς. Τι σημαίνει καλή ανάσταση? Όσοι ερμηνεύετε. Πάμε στο τελευταίο. Πώς ερμηνεύετε αυτό που λένε καλή ανάσταση? Μη σκοτωθούμε στην εκκλησία που κάναμε γαλλικό. Να φάμε καλά, μην πάθει τρυπή στο στομάχι μας. Να πάμε και να έρθουμε και να μην τρακάρουμε. Τι σημαίνει καλή ανάσταση? Όλα αυτά μαζί είναι άλλα 15 πράγματα που θα τα πούμε μετά τον επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος
ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ας πει και ο φίλος ό,τι θέλει. Ναι. Επόμενο φίλο. Καλημέρα, φίλε. Ναι.